Φίλες και φίλοι του Αντίφωνο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και να γνωρίσουμε την Καλλιόπη Τσουπάκη, τη συνθέτρια και αδελφική μου φίλη. Οπότε μου επιτρέπετε να της μιλάω στον ελληνικό. Καλλιόπη, τι θα πεινά σε συνθέτρια? Ουσιαστικά είναι κάτι άπιαστο. Γιατί όταν λες ότι είσαι συνθέτης, σου λένε τι, γράφεις τραγούδια ή τον Αϊτάλο ή συνθέτης σε τι, πράγμα. Εγώ είμαι συνθέτης ήχων. Επομένως, το αντικείμενό μου είναι ο αέρας. Είναι οι δονήσεις του αέρα. Ουσιαστικά δηλαδή είμαστε καλλιτέχνες του αέρα, οι συνθέτες. Αλλά για να μπορέσουμε να συντονίσουμε όλα αυτά τα αέρινα ερεθίσματα που έχουμε στο μυαλό μας, τα όργανα, οι ήχοι, οι νότες, όλα αυτά χρειαζόμαστε φυσικά να ξέρουμε να τα γράφουμε. Οπότε ένας συνθέτης έχει στο μυαλό του τη μουσική και όλο αυτό τον αέρα και ότι τελικά ξέρει και να το γράφει. Είμαστε στο σπίτι που γεννήθηκες. Ναι. Εδώ γίνεται η μαγνητοσκόπηση. Ποια είναι τα ερεθίσματα? Τα πρώτα σου ερεθίσματα υπήρχαν, έτυχε να κάνει με το σπίτι, με τον τόπο, με κάποια? Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει. Δηλαδή, εκεί που γεννήθηκα κάτω στην αυλή, εδώ είναι το καινούριο σπίτι, ο πατέρας μου είχε ένα Grundig στερεοφωνικό μηχάνημα. Μία κονσόλα. Μιλάμε τώρα για αρχές 60. Έβαζε Μπετόβεν και άκουγε. Βάζαμε Θοδωράκι μικρούς δίσκους και ακούγαμε. Τότε στη δικτατορία δεν τον βάζαμε σιγά. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά και το νέο κύμα που ακούγαμε εκείνη την εποχή. Αλλά κυρίως η μουσική του Μπετόβεν, η οποία ήμουν πάρα πολύ μικρή, μιλάμε, δηλαδή δεν πήγαινα ακόμα σχολείο, η οποία αντιχούσε μέσα μου και από ό,τι μου λέγανε. Εγώ θυμάμαι ότι τραγουδούσα συνεχώς σε αυτό το σπιτάκι κάτω. Και μου λέγανε ότι τραγουδούσα όλες τις συμφωνίες, ό,τι άκουγε ο πατέρας μου, όλα τα θέματα, οτιδήποτε, τα τραγουδούσα ξανά και ξανά στο μπαλκόνι του παλιού σπιτιού. Όχι στο μπαλκόνι, στο παράθυρο. Δεν είχαμε καν μπαλκόνι εκεί κάτω. Επίσης, είπες για νέο κύμα. Από ό,τι θυμάμαι, ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν αγαπημένος σου τραγουδιστής. Βεβαίως, ο Γιάννης Πουλόπουλος, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω, ήταν το Αγίος Σπυρίδωνος και του φέραν του πατέρα μου για δώρο κάτω σε αυτό το σπιτάκι. Το χρυσό άλμπουμ του... Του Μαμαγκάκη. Όχι του Μαμαγκάκη, του Πουλόπουλου. Α, του Πουλόπουλου. Ναι. Ήταν ένας χρυσός δίσκος, δεν ξέρω αν τον θυμόσαστε, βινήλιο. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το χρυσό που βγήκε έξω, την φωτογραφία του Πουλόπουλου, τη γιορτή του μπαμπά μου, τις γούνες από τις θείες μου, το άρωμα που φορούσαν κάποιο Σανέλ, ποιος ξέρει το 19 ή το number 5. Δεν ξέρω τι γινόταν, αλλά για μένα αυτές τις στιγμές είναι αξέχαστες. Και το άρωμα, αλλά και ο Πουλόπουλος. Με το άρωμα έχεις μια ιδιαίτερη σχέση. Ναι, έχω τεράστιο πρόβλημα. Έχεις και ψώνιο με το άρωμα. Γι' αυτό έκανες και ένα έργο που λέγεται Νάρκισσος. Ναι. Παίχτηκε ναι, και ναι. Στην Ελλάδα το 17. Παίχτηκε στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε. Πες μας, πάμε κατευθείαν εκεί. Ναι. Okay, η σχέση σου με τα αρώματα. Η σχέση μου με τα αρώματα, αλλά αυτό έχει να κάνει και πιο πολύ με μια εξέλιξη της προσωπικής μου ιστορίας. Δηλαδή, για να φτάσω εγώ σε ένα σημείο να σκεφτώ ότι θα κάνω ένα έργο για αρώματα, έπρεπε να αποφασίσω ότι θα γίνω συνθέτης. Για να αποφασίσω συνειδητά ότι θα γίνω συνθέτης, πέρασα από πάρα πολλά στάδια μετά από αυτό το σπιτάκι. Έκανα μαθήματα πιάνου, πήρα δίπλωμα πιάνου, δεν ήξερα ακριβώς πώς να εκφράσω αυτή μου την επιθυμία το να γίνω συνθέτης. Αυτό το μυστικό κόσμο που είχα, πώς να τον βγάλω προς τα έξω. Αυτό κάποια στιγμή δεν μπόρεσε πια να ελεγχθεί από μένα, ούτε μπόρεσα πια να το κρύψω. Πήγα και παρακολούθησα ένα σεμινάριο με τη μουσική του Ξενάκη στους Δελφούς. Πότε, όταν ήσουν ακόμα. Το 80, πριν πάρεις το 80 δίπλωμα. Κάπου. Πιο μετά. Δεν είχα πάρει το δίπλωμα του πιάνου. Ναι. Και μετά, όταν παρακολούθησα αυτό το σεμινάριο, ξαφνικά αποκαλύφθηκε μέσα μου ένας τρόπος σύνθεσης. Είπα, εφόσον μπορείς να γράψεις τα δικά σου ακόρντα και τις δικές σου σκάλες και τους δικούς σου τρόπους, πάει να πει ότι ξέρεις πώς να αρχίσεις. Και έτσι έγραψα ένα κομμάτι για ορχήστρα που λέγεται Eclipse. Το έχω βγάλει από το λίστα μου, γιατί ήταν πρωτόλιο, υποτίθεται. Αλλά παρόλα αυτά, ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Και από εκεί ξεκίνησα να κάνω και τα μαθήματα με τον Γιάννη Ιωαννίδη, η σύνθεση εδώ. Και αυτό ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να φύγω. Και πήγες στην Ολλανδία. Και πήγα στην Ολλανδία. Τώρα, για να φτάσουμε στον Νάρκισσο, θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα πριν. Ναι, βέβαια. Συμφωνείς? Απολύτως. Okay. Πες μας πώς πήγες στην Ολλανδία. Ναι, λοιπόν, στην Ολλανδία, στην αρχή. Ναι. Συγγνώμη, θα σε κόψω εδώ. Ναι. Εκτός των άλλων, παράλληλα με τη μουσική, και δεν το ξέρει αυτό ο πολλής κόσμος,
σπούδαζες πολιτικές επιστήμες. Έγινε στο Πάντιο. Και αυτό. Ναι, έγινε και απλώς αυτό. Δεν πήρες πτυχίο. Όχι, ούτε τη συνέχισα. Η πολιτική σου συνείδηση όμως και όλη η σκέψη σου είναι πάρα πολύ δομημένη και ενδιαφέρουσα. Αλήθεια. Βεβαίως. Α, σε ευχαριστώ. Και δεν το έχεις πει ποτέ. Δεν το έχω πει. Όταν σπούδασα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αποφάσισα ότι για να αλλάξω τον κόσμο θα πρέπει να γίνω συνθέτης και όχι πολιτικός. Και το νομίζω πως αυτό ήταν ο δρόμος σου. Ήταν και το ταλέντο μου, μάλλον. Ναι, αυτό ήταν. Πώς πήγες στην Ολλανδία? Λοιπόν, στην Ολλανδία ουσιαστικά πρωτοπήγα με το τρένο. Δηλαδή είχα πάει για κάποια σεμινάρια στην Αβινιόν, πήρα το τρένο και πήγα να συναντήσω. Που ήταν τα σεμινάρια με τα σεμινάρια. Ξενάκι. Ο Ξενάκης ήταν στους Δελφούς, αλλά ήταν το ίδιο σεμινάριο, το θυμάσαι πάρα πολύ καλά με τη φοβερή σου μνήμη. Ναι. Που είχε πάει ο Ξενάκης εξ Απροβάνς, Αβινιόν και κατέληξε στους Δελφούς. Μετά από όλο αυτό, εγώ είχα κάποιες διασυνδέσεις με το Centre Kant, έτσι λεγόταν αυτός ο οργανισμός, ονομασμένος πάνω στο έργο του Ξενάκη Άκανθες. Μου δώσαν κάποιες υποτροφίες να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο με τον Μπουλές και ένα με τον Μισιάν. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το πρώτο και το δεύτερο, πάντως σε ένα από τα δύο ήμουνα και μετά πήρα το τρένο και πήγα στο Άμστερνταμ να συναντήσω τον Λουί Αντρίσεν, ο οποίος με περίμενε και ο οποίος δέχτηκε να γίνει δάσκαλός μου. Ναι, πες μας κάτι για τον Λουί Αντρίσεν. Ο Λουί Αντρίσεν είναι ο δάσκαλός μου, είναι... Πώς να το πω, χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν εγώ αυτή που είμαι τώρα. Μπορούσε στο μάθημα να σου δείξει το σημείο που χωλαίνει, το αδύνατο σημείο. Έκανε αυτό. Δηλαδή, έβλεπε ότι έκανε, πάντα σου έδινε και κοπλιμέντα, αλλά ήταν αυστηρότατος πάνω στο αδύνατο σημείο, το οποίο μετά από κάποιο καιρό άρχισε να το βρίσκεις μόνος σου. Και σιγά-σιγά-σιγά, κατά αυτόν τον τρόπο, σε έμαθε να είσαι εσύ ο δασκαλός. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Με πολύ ενδιαφέρον τρόπο αυστηρός, όχι ότι εμένα με ενδιαφέρει η αυστηρότητα. Ίσα-ίσα την κατακρίνω την αυστηρότητα. Μα ίσα-ίσα δεν μπορεί να νοηθεί κανένας δάσκαλος χωρίς να είναι αυστηρός συγχρόνως. Ναι, αλλά πρέπει να είναι αυστηρός εκεί που πρέπει. Εννοείται. Αλλιώς η κολακία δεν πηγάζει κανένα πουθενά. Ή αλλιώς καταστρέφει το μαθητή του. Καταστρέφει το μαθητή του, ναι. Και βέβαια. Όλα είναι. Ήταν με μέτρο δηλαδή αυστηρός. Ήταν αυστηρός εκεί που έπρεπε. Ναι. Και έφυγε πέρσι από ό,τι ξέρω. Έφυγε πέρσι, ναι. Και του πρόσφατα τον έβαλε σε μια ανάρτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συγκινητική για τον τέλος του Λουί. Ναι, ναι. Έχεις γράψει και ένα έργο εμπνευσμένο από την... Θα το πάμε λίγο όπως μας έρχονται βέβαια. Φυσικά. Όπως συζητάμε σε τύπος. Ναι. Έχεις ένα έργο που λέγεται «Θα υπογράφω Λουί», εμπνευσμένο από το ομώνυμο έργο της Ρέας Γαλανάκη. Ναι. Γιατί? Ακριβώς. Εντάξει, όταν λέει θα υπογράφω Λουί, φυσικά ένας Λουί είναι ο Λουί Αντρίσεν. Οπότε λέω, τι λέει αυτό το βιβλίο, κάπως έτσι έρχεται. Κάπως έτσι έγινε. Εντάξει, τα πρώτα σου, τα πρώιμα έργα. Ναι, είναι ένα πολύ συγκινητικό βιβλίο. Ναι. Το οποίο ουσιαστικά κατά τη γνώμη της Ρέας Γαλανάκη είναι ένα ορατόριο. Μου το είχε πει η ίδια. Τη συνάντησα τότε, την γνώρισα για να τη ζητήσω και την άδεια να το χρησιμοποιήσω τα αποσπάσματα που διάλεξα. Ναι, ναι, λέγεται Σιρήνα το έργο αυτό. Ναι, η Σιρήνα. Έχεις δύο Σιρήνες. Έχω πραγματικές. Σιρήνα 1, Σιρήνα 2. Ναι, ναι. Η δεύτερη Σιρήνα ποια είναι? Α, εννοείς αν έχω δύο Σιρήνες σαν έργα. Όσο έργα, ναι. Δεν θυμάμαι αν έχω κι άλλο, γιατί έχω γράψει 130 έργα. Ναι, έχεις γράψει 130 έργα. Δεν τα θυμάμαι όλα, χίλια συγγνώμη. Αλλά αυτή η Σιρήνα η συγκεκριμένη ήταν για μένα ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ προσωπικό. Με αφηγητή στο ρόλο του ήρωα ουσιαστικά, που γράφει γράμματα στην αγαπημένη του, την κρυφή του αγαπημένη, την οποία τη λέγαν Λουίζα. Mm. Και κάποτε της είπε, εγώ θα υπογράφω από εδώ και πέρα, Λουί. Κάπως έτσι, από ό,τι θυμάμαι τώρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για πάρα πολλά χρόνια πριν και που μπορώ να έχω ξεχάσει κάποια πράγματα, αλλά αυτό που ήθελα να δώσω ήταν ότι αυτός ο ήρωας, αυτός ο άνθρωπος που έλεγε τα πιο απόκρυφα της ψυχής του μέσα σε αυτά τα γράμματα, που ήταν και ήρωας της Επανάστασης, μου είχε πει η Ρέα Γαλανάκη τότε ότι είχε εντυπωσιαστεί από το φοβερό αυτό στοιχείο του κρυφού έρωτα. Mm. Δηλαδή ότι ήταν αυτός, ότι εκείνη την εποχή θέλαν τόσο πολύ να κρύβουν τις ιστορίες ερωτικές που δεν ήταν ουσιαστικά θείας γραμμής. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν αυτή η κυρία μπορεί να ήταν παντρεμένη με κάποιον άλλον, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έκανε. Ούτε εκείνος μάλλον είχε μείνει μόνος του, από ό,τι θυμάμαι. Οπότε αυτού του είδους ιστορίες, οι κρυφές ήταν αυτές που
έμπνευσαν τη Γαλανάκη να δημιουργήσει αυτό το έργο. Ναι. Γιατί είναι τελείως φαντασιακό. Είπες για μυστικούς έρωτες και κρυφούς έρωτες και ανεκπλήρωτους ενδεχομένως έρωτες. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό από τότε μέχρι φέτος, το έργο το τελευταίο σου, από τα τελευταία σου που παίχτηκε στην Ελλάδα. Εδώ ήταν η πρεμιέρα. Βέβαια. Είναι ο Καποδίστριας. Είναι ο Καποδίστριας. Φυσικά. Εξάλλου μην ξεχνάς ότι εσύ μου είπες για αυτές τις επιστολές. Ναι. Ναι. Όταν μου ζήτησε από τη Λυρική να γράψω ένα έργο που να έχει θέμα την Ελληνική Επανάσταση, τα 200 χρόνια, συζητήσαμε και μαζί και σκεφτόμουν και εγώ τι θέμα να βρω. Φυσικά θα ήταν κάτι που είχε να κάνει με τον Καποδίστρια. Αλλά ο Καποδίστριας είναι ένα θέμα που όπως και να το πιάσεις, είναι ατελείωτο, που σημαίνει ότι έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να εστιάσουμε σε ποια πτυχή της προσωπικότητάς του θα έκανα την πρόταση στη Λυρική. Και μου μίλησες για τις ερωτικές επιστολές του. Ναι. Ναι. Και φτάσαμε μέχρι... Και φυσικά με ενδιαφέρουν οι κρυφοί έρωτες, εννοείται. Και πού φτάσαμε, βρήκαμε τις επιστολές. Τις βρήκαμε στην Αγία Πετρούπολη. Στην Αγία Πετρούπολη. Και σε κάποια άλλη. Και είναι εκδόσεις. Η πρώτη φορά που τις έχουμε. Ναι. Βάλαμε στο πρόγραμμα. Και ολοκληρώθηκε, ναι, αυτό το έργο. Ναι. Λοιπόν, έτσι βλέπεις πόσο πάει η σύνθεση από ένα έργο που γράφτηκε, ξέρω εγώ, το 97 και ναι, που φτάσαμε στο 22 και στο 21. Ξαναγυρίζουμε στα πρώτα σου έργα. Από όσο θυμάμαι, έχεις κάτι μακροσκελής τίτλους και αρχαιό θέμα. Μοτίβα και θέματα. Δηλαδή, ναι, αρχαίοι μύθοι, θυμάμαι αυτό που είναι πάρα πολύ δημοφιλές, από ήχος θάλασσας βαθιάς, που έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές από τη Λόρεντα Ράμου, ναι, από την Έφια Γραφιώτη και παίζεται συνεχώς για πιάνο. Ναι, το οποίο είναι εντυπωσιακό, γιατί ναι, ακόμα εγώ δεν είχα παρακολουθήσει μαθήματα σύνθεσης όταν το είχα γράψει. Το έγραψες πολύ νωρίς, ναι. Ναι, πολύ νωρίς. Ήταν ίσως ένα μαθήτριο πρώτου έτους, ουσιαστικά, στη σύνθεση. Δεν υπάρχουν έτη. Ναι. Ενώ πολύ λίγο δεν είχα καιρό... πάει ακόμα στην Ολλανδία, ας πούμε. Όχι, ήσουν εδώ, στον Γιάννη Ιωαννίνο. Ήμουν εδώ. Αλλά ήσουν και στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Η αρχαία Ελλάδα που σε εμπνέει συνεχώς, σαπφούς δακρύων ροέ, καλά το θυμάμαι, και που έχει κοπεί και είναι τα δάκρυα της Σαπφός, μετά γίνανε πιο απλά. Ναι. Έχεις μία... Ναι, 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 ναι. Και ξεκίνησε εκεί και πάμε πάλι σε... Όπως βλέπεις, πάλι δακρύβρεχτα είναι τα έργα και πάλι με κρυφούς έρωτες και πάλι με μοναξιές. Γιατί όταν γράφεις μουσική, θέλεις να εκφράσεις κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βαθύ. Δεν είναι ότι σε ενδιαφέρει συνέχεια να εκφράζεις κάτι πολύ λυπημένο. Το έχω σκεφτεί και αυτό. Mm. Αλλά ουσιαστικά, άμα αρχίσεις να σκέφτεσαι το βάθος της δικιάς σου της προσωπικότητας, του ποια είσαι εσύ, καταλήγεις πάντα σε κάτι μελαγχολικό, σε κάτι που έχει να κάνει με μια χαμένη πραγματικότητα, ίσως γιατί η σύνθεση είναι κάτι φαντασιακό, οπότε ψάχνεις μέσα στον εαυτό σου να βρεις μια άλλη ήχο, να βρεις κάτι άλλο για να το μοιραστείς και να το βγάλεις προς τα έξω. Ναι. Ναι. Γι' αυτό και όλα αυτά τα κομμάτια, γι' αυτό και όλοι αυτοί οι τίτλοι. Αυτοί οι τίτλοι δεν είναι ακαδημαϊκά αρχαίοι ή οτιδήποτε. Ούτε ο Ξενάκης έδινε τους αρχαίους τίτλους για ακαδημαϊκό λόγο στα έργα του. Ήταν μια, θα έλεγα, πραγματικότητα πάρα πολύ έντονη. Και αυτό ισχύει και για μένα. Ούτε είναι ρομαντισμός. Ναι. Ούτε είναι αρκαδισμός γαλλικός κτλ. Όχι, είναι πάρα πολύ άμεση η επιλογή αυτών των τίτλων. Ουσιαστικά, έχω προσπαθήσει να ανατρέψω και την ερμηνεία των ελληνικών μύθων. Να βάλω πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι ζωντανά και τα οποία παίζονται τώρα, στη δικιά μας τη ζωή. Όπως... Στη δικιά μου. Όπως ο Νάρκησος, για παράδειγμα, που με ρώτησες. Ναι. Εγώ αγαπάω τα αρώματα. Η ιστορία του Νάρκησου έχει κάτι πάρα πολύ αισθησιακό. Μην ξεχνάμε κιόλας, γιατί το έχω ψάξει όλο αυτό, ότι και το λουλούδι Νάρκησο, ο Νάρκησος, ήταν μέρος των μυστηρίων. Εσύ βέβαια τα ξέρεις καλύτερα από μένα, αλλά εγώ το διάβαζα αυτό, ας πούμε, το οποίο εμένα γι' αυτό συγκεκριμένο κομμάτι μου έκανε κάτι. Γιατί η ρίζα του Νάρκησου νάρκωνε, γιατί δημιουργούσε παρεστήσεις, γιατί δεν ξέρω και εγώ τι γινόταν με αυτή τη ρίζα του Νάρκησου. Πάντως ο Νάρκησος είναι πάρα πολύ σημαντικός σε κάτι μυστηριακό, σε μία μεταμόρφωση, σε μία ανατροπή της πραγματικότητας, σε ένα κατόφλι μιας άλλης πραγματικότητας. Λοιπόν, το έργο Νάρκησος,
που έχω γράψει δεν έχει να κάνει με το ότι άντε βρήκαμε ένα αρωματάκι και αρωματίζουμε την αίθουσα και προσελκύουμε το κοινό, γιατί το κοινό βαριέται αλλιώς να έρθει. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Ο Νάρκησος είναι πρωτότυπος, γιατί μου το είπε η συνεργάτριά μου, πώς θα το πω στα ελληνικά, είναι η expert των μυρουδιών, γιατί δεν είναι καν αρώματα αυτά. Είναι μυρεψός, επομένως. Τι υπέροχο όνομα. Ναι. Θα της το πω. Ελληνικά. Η Τάνια. Η Τάνια, δεν ξέρεις. Μυρεψός. Η Τάνια μου είπε ότι πρώτη φορά μάλλον στην ιστορία το συνδυασμό τεχνών, δηλαδή της αρωματοποιίας και της σύνθεσης της μουσικής, συνθέτης μύριζε πρώτα μία μυρουδιά και μετά έγραφε μουσική. Και ήξερε τι θα μυρίζει την ώρα που έγραφε τη συγκεκριμένη μουσική. Αυτό ήταν ένα πείραμα που κάναμε, το οποίο κατά τη γνώμη μου πέτυχε. Το άρωμα λοιπόν είναι συμπληρωματικό σε αυτό το έργο. Αυτό θέλω να το πω και να το τονίσω. Όπως τόνισα πριν ότι οι αρχαίοι τίτλοι είναι πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι, ένας ρομαντισμός και μια αναφορά έτσι, επειδή δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Το θέμα λοιπόν της μεταμόρφωσης του Νάρκησου σε λουλούδι είναι ένα έργο μιας ώρας. Είναι βιολί και πιάνο και οι φίλοι των δύο αυτών πρωταγωνιστών. Οι φίλοι του βιολιού είναι το βιολοντσέλο και το μπάσο κλαρινέτο. Οι φίλοι του πιάνου είναι το κόρνο και η άρπα. Αυτό είναι ένα σύνολο μουσικό το οποίο ουσιαστικά χρωματίζει με αυτά τα ηχοχρώματα των φίλων δύο μέρη μεγάλα, ας πούμε, του έργου. Δηλαδή, πρώτα υπάρχει ένα έργο ως τη μέση, που είναι ο Νάρκησος, να το φανταστείς, με την ήχο, στα δάση, ο αισθησιακός, ο πανέμορφος, που δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς. Μετά, από αυτό το σημείο γίνεται μια μυσταγωγία, ουσιαστικά. Βγαίνει το ηχόχρωμα, από το ηχόχρωμα του πιάνου και της άρπας, βγαίνει το βιολί. Και το βιολί, ουσιαστικά, αρχίζει ένα χορό, μονοφωνικό αρκετά, μια τελειτουργία. Βρισκόμαστε στον άλλο κόσμο, στην άλλη πλευρά του καθρέφτη και καταλήγει και με όλη την αντίστοιξη, όπως γίνεται δηλαδή αρχιτεκτονικά το άρωμα ζωντανά την ώρα της συναυλίας είμαστε εγώ και η Τάνια και με σπρέι και με διάφορους άλλους τρόπους παράγουμε τα αρώματα αυτά, τα οποία διαχέονται στην αίθουσα και αναμειγνύονται και όταν στο τέλος έχει τελειώσει το έργο, είναι σαν να μυρίζεις τη μεταμόρφωση του Νάρκησου. Μυρίζεις όλο το αρχιτεκτόνημα του αρώματος, το αρωματικό και η ηχός της μουσικής δίτουν. Αυτό το αισθανθήκαμε και εδώ. Το έργο παίχτηκε και στο Μέγαρο Μουσικής το 17, νομίζω τον Φεβρουάριο. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα τις ημερομηνίες. Ναι, είμαι ηλεξιέρχος. Το 17, γιατί έχω και την εμπειρία άλλων ανθρώπων, άλλοι φίλοι που ήρθανε. Και μάλιστα δεν ξέρεις κάτι. Μιας φίλης ο Ανιψιός που ήταν 18-19 χρονών ήταν να πάει σε ένα πάρτι μετά. Και δεν πήγε για να μην χάσει αυτή την αίσθηση, Καλλιόπη. Αυτό είναι κομπλιμέντο, τεράστιο. Και ένα παιδί για να δούμε για την απήχησή σου στα νεαρά άτομα. Και όλη αυτή η εμπειρία ήταν μια πραγματικά μυσταγωγία. Σε ευχαριστώ. Όχι, δεν είναι δικό μου. Είναι όλων όσων ευτυχήσαμε να είμαστε εδώ. Και σε αυτή την παράσταση, σε αυτή την. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο Νάρκησος, είμαι πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα να το παρουσιάσω αυτό το έργο, γιατί πολλές φορές η πρακτική πλευρά της δουλειάς που κάνω είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, μπορεί να έχεις εμπνεύσεις πάρα πολλές. Συνήθως η μουσική είναι μέσα μας ένας ατελείωτος χύμαρος, ας πούμε. Δηλαδή, δεν το λέω τώρα για να περί αυτό λόγο, αλλά έχεις πάρα πολλές ιδέες και συνέχεια. Το ζήτημα είναι πότε θα μπορέσεις να τις πραγματοποιήσεις και πρακτικά. Δηλαδή, που θα βρεις τους μουσικούς, θα θέλουν, ναι, θα τους ενδιαφέρει αυτή η ιδέα. Θα βρεις συνεργάτη για τα αρώματα. Πώς θα το παρουσιάσεις, πώς θα γίνει αυτό, πού θα παιχτεί. Όλα αυτά είναι συγκυρίες που πρέπει να τις λαμβάνεις υπόψη σου και ουσιαστικά, για να το πω όπως πρέπει και όπως είναι, είμαστε τυχεροί όταν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνεται. Δεν θέλω να το υποβιβάζω, δεν είναι κι άλλη μια συναυλία, δεν είναι έτσι. Όχι. Είναι κάθε φορά που πετυχαίνει να παρουσιάζεται μια πρεμιέρα, ένα καινούριο έργο, για μένα είναι πάντα ένα θαύμα. Και πάντα αυτό που έχω παρατηρήσει και στο έχω πει πολλές φορές, δεν έχεις επαναλάβει ποτέ τίποτα. Και είναι και ένα μείον επίσης. Δηλαδή, είναι το ιδίωμά σου είναι διαμορφωμένο ήδη πολλά χρόνια, μεν,
αλλά είναι τόσο πυκνή η μουσική σου. Και κάθε φορά, δηλαδή, είσαι μία απίστευτη παραγωγή μελωδιών, τις οποίες, πώς να πω, τις τομώνεις μερικές φορές. Κάποιος που σου είπε ότι μην άφησε τη βρύση να τρέχει, ναι, δεν το κάνεις, είπε. Δεν το έχεις κάνει ακόμα. Α, δηλαδή, έχεις... και δεν νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Μπορεί για σένα να είναι. Δεν είναι για όλους. Ναι. Κάποιοι λένε, μάλιστα έχει ακουστεί και το τελείως, θα το πω, ανόητο, ότι μετά τα 40 να μην γράφει κανένας. Άρα δεν θα είχαμε ούτε Καβάφη ούτε κανέναν άλλον. Μετά... Ότι επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα άλλο μετά. Οπότε εντάξει, μιλάμε πια για ταλέντους οι οποίοι ήταν τέχνασμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πριν να μην γράφει κανένας. Ναι. Για να ακούσουμε εδώ κάτι. Πολύ ενδιαφέρον. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σύνθεση, χρειάζεται και μία ωριμότητα, γιατί δεν έχει να κάνει με το ότι θα ξαναγράψεις κάτι που θα είναι σαν τον Debussy, σαν τον Ravel, σαν τον ένα, σαν τον άλλον, ή θα γράψεις ethnic, ή θα βάλεις ambient, ή θα κάνεις οτιδήποτε. Είναι μία εποχή που θα μπορούσες να μείνεις σε κάποια πολύ επιφανειακά, στιλιστικά, συνθετικά επίπεδα και να σου λένε κιόλας ότι είσαι και λαμπρός συνθέτης. Το ζήτημα... Λίγο πιο μπορείς να το επεξηγήσεις λίγο παραπάνω ναι, αυτό. Ναι. Ουσιαστικά η σύνθεση είναι δύσκολη, διότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να πλεύσεις μέσα σε αυτή τη θάλασσα της μουσικής και να βρεις το δικό σου δρόμο, το δικό σου ταξίδι. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις στην εποχή μας, όταν είσαι πάρα πολύ νέος ακόμα. Όταν είσαι ακόμα πάρα πολύ νέος, θα ταξιδέψεις εκεί, θα πας εδώ, θα πας σε αυτό το σημείο της θάλασσας. Αυτό που είπα ότι δεν πρέπει να γράφεις, είναι απλώς επειδή μου είπες εσύ το άλλο. Είναι προβοκάτσι. Όπως και είναι το ένα, είναι και το άλλο. Ναι. Προβοκατόρικο το ένα, προβοκατόρικο το άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως, ισχύει το ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η σύνθεση έχει αλλάξει πλέον κατεύθυνση. Δεν είναι γράφω κομμάτια και γράφω απλώς ωραία μουσική. Είναι και ένας τρόπος σκέψης τον οποίο πρέπει κανείς να καλλιεργήσει. Είναι και μία πειθαρχία. Και η ωριμότητα είναι κάτι που συντελεί σε αυτό, προφανώς. Ναι, αλλά η ωριμότητα έχει να κάνει και με τη ζωή. Ενώ η σύνθεση απαιτεί μια φοβερή πειθαρχία μοναξιάς. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά δύσκολα σημεία της δουλειάς αυτής που κάνουμε, τα οποία βοηθάνε τελικά στο να αποκτήσεις μια ωριμότητα. Δηλαδή, όταν πας και αρπάζεσαι μόνο και στη συνέχεια μόνος και γράφεις μόνο μουσική, μπορεί αυτό να μην σε βοηθήσει να οριμάσεις. Άμα σε συνέχεια έξω και στα πανηγύρια, σίγουρα δεν θα οριμάσεις. Επομένως, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε συνθέτης, ο κάθε καλλιτέχνης πρέπει να βρει το δικό του δρόμο πάνω σε αυτό. Πάντως, η αναπαραγωγή στυλ μουσικών δεν είναι σύνθεση. Συνεπώς, τι είναι σύνθεση, Καλλιόπη? Είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι κάτι που μπορώ να το νιώσω και να το καταλάβω. Είναι ένας τρόπος έκφρασης. Έχει να κάνει με κάτι πάρα πολύ προσωπικό του καθενός μας. Γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ ένας συνθέτης να είναι σαν τον άλλον. Τώρα που έχουμε απελευθερωθεί από τεχνοτροπίες, οι οποίες ουσιαστικά κυριαρχούσαν μια εποχή, ουσιαστικά αυτό δεν υπάρχει πια. Η σύνθεση τώρα έχει απελευθερωθεί από όλα τα δεσμά και από όλες τις ακαδημαϊκές, ας πούμε, φόρμες και κριτικές. Μπορεί κάποιος να γράψει μία σύνθεση, να την ενορχιστρώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να είναι πάρα πολύ περίεργη, αλλά να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ πιο ενδιαφέρουσα από μία άλλη που ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν κριτήρια τα οποία πρέπει να καλύπτουν και κάποια ιστορικά δεδομένα για να καταλάβουμε τι είναι σύνθεση τώρα. Έχουμε διαφορετικά αισθητήρια, αλλά και πολύ διαφορετικά ερεθίσματα. Όταν εγώ έχω μεγαλώσει με τον Πουλόπουλο, με όλα αυτά που είπαμε πριν λίγο, με τον Ξενάκη επίσης αργότερα, με τον Μπετόβεν ταυτόχρονα, με τη βυζαντινή μας μουσική, με τα λαϊκά μας, με τα βαριά λαϊκά. Τι άλλο να πω, Pink Floyd, Deep Purple, όλα τα rock που μου αρέσανε και τα ακούω και ακόμα και τώρα, Tangerine Dream. Ξεχνάς τον Γιάννη Χρήστου και την αφήσα στο δωμάτιο το παιδικό. Το Γιάννη Χρήστου που ήμουν 14 χρονών και τον είχα αφήσει και μπαίναν οι φίλες μου και μου λέγαν ποιος είναι αυτός. Και είναι και ωραίος. Και είναι και πολύ ωραίος. Και έλεγα, ένας συνθέτης σύγχρονης μουσικής. Τι είναι αυτό? Λέω, παιδιά, με ξέραν εντωμεταξύ. Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ λέει, παίζει πιάνο όλη την ώρα, γράφει τραγούδια, τραγουδάει.
τους προσέλκυα κι εγώ με τα τραγούδια μου, με το πιάνο, έπρεπε κάτι να βρω να κάνω. Και ερχόταν στο δωμάτιο και έβλεπαν το Γιάννη Χρήστο. Τι να πούν τα παιδιά, τι να πούν. Αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα είναι ότι, ειδικά για αυτούς τους δύο, γιατί στην Ελλάδα συνηθίζουμε τους διχασμούς. Ή είσαι ξενακικός ή είσαι του Γιάννη Χρήστου. Αυτό πάντα πρέπει να έχουμε το αντίπαλον δέος. Και από τότε που σε ξέρω, και είναι πολλά πολλά τα χρόνια, ήσουν πάντα και με τους δύο. Και έτσι είσαι πάντα. Και με όχι ή το ένα ή το άλλο. Αυτό νομίζω είναι η σύνθεση η δική σου. Ναι. Τους αγαπάς και τους δύο και, όχι, και όταν εννοώ και τους δύο εννοώ και τους άλλους. Και τον Ντεμπισί και τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν και όλους και τους συνθέτες. Δηλαδή δεν είσαι αυτών των διαχωριστικών γραμμών που νομίζω στην Ελλάδα είναι μία πληγή, η οποία δεν κλείνει ποτέ κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να πάρουμε το ένα ή το άλλο. Δηλαδή ξέρω το δίλημα πώς μας έχει μείνει και αυτή η βλακεία, γιατί για μένα είναι μια μεγάλη βλακεία. Και δεν αποδίδει. Ναι, εγώ συμφωνώ φυσικά. Επίσης πρέπει να πω ότι θα βρω μια μικρή δικαιολογία για αυτού του είδους τα στρατόπεδα. Για αυτού του είδους τα στρατόπεδα. Ναι, στρατόπεδα. Τη δημιουργία των στρατοπέδων στην τέχνη. Κατά πρώτον, μπορεί να είναι και θέμα πολιτικό, δεν ξέρεις. Κατά δεύτερον, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσεις τη μουσική, δεν πιάνεται. Αρχίζεις και δημιουργείς δοκτρίνες, πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά, θεωρίες και δημιουργείς στρατόπεδα για να μπορέσεις να ελέγξεις τη δικιά σου την αβεβαιότητα πάνω στο ότι η μουσική δεν πιάνεται. Επίσης, θα ήθελες πάρα πολύ να μην σε ξεχάσουν, να σε θυμούνται αιωνίως. Είναι και αυτό μια ευχή που θέλει ένας συνθέτης, ένας καλλιτέχνης, να το θυμούνται πάντα. Αυτό το θέμα της μνήμης είναι φοβερό. Να μην με ξεχάσουν, να με θυμούνται. Παρ' όλα αυτά είναι και αυτό μια αυταπάτη. Διότι δεν υπάρχει για πάντα και το ξέρουμε όλοι. Επομένως, και η μεγάλη. Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει για πάντα, ας αφήσουμε και τα στρατόπεδα. Σωστό. Μου έχεις πει και το έχεις πει και δημοσία πολλές φορές, πόσο για σένα σημαντικός είναι ο Μοντεβέρντι. Ναι, ναι. Θα μας πεις κάτι παραπάνω. Λοιπόν. Στο ίδιο το Grundig που ο πατέρας μου άκουγε κάτι τον Beethoven, όταν μετακομίσαμε στο Χολαργό, πότε? Κάποια στιγμή, πότε... Εννοώ στην εφηβεία σου, όταν πήγαινα στο δημοτικό ακόμα, ας το πούμε έτσι, ναι. Εγώ ονειρευόμουν, μέσα και από την ιστορία μουσικής σου, άκουγα Μοντεβέρντι, το όνομα και μόνο, και ονειρευόμουν μια αγγελική μουσική. Φυσικά είναι η μουσική του Μοντεβέρντι, αγγελική. Και κάποια στιγμή στο τρίτο πρόγραμμα, σε αυτό το ίδιο έπιπλο, άκουσα Μοντεβέρντι, Αριάννα, κάτι, το Λαμέντο, ποιος ξέρει, δεν θυμάμαι. Και τότε μου έκανε επίσης η φαντασία μου, δηλαδή έφτασε σε ένα παροξισμό για τον Μοντεβέρντι και αυτό έμεινε. Έμεινε για μένα ένας μυθικός συνθέτης, ένας συνθέτης που για μένα άνοιγε μία πόρτα για μία άλλη πραγματικότητα. Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει κάτι κρυφό που θες να το δεις. Ο Μοντεβέρντι το είχε αυτό για μένα. Και άνοιξε μία πόρτα ηχητική σε μένα, συνθετική σε μένα. Δηλαδή έψαξα και στην Ολλανδία αργότερα να βρω τρόπους να αναπτύξω κάποιες μελωδίες εμπνευσμένες από τις δικές του τεχνικές. Χωρίς να είναι, όπως είπαμε, στιλιστικά μία αναπαραγωγή μοντεβερδιανής μουσικής. Και αυτό έγινε ως το σημείο που μου ζήτησαν κιόλας να λάβω μέρος σε ένα βράδυ με μία παραγγελία σύνθεσης, ώστε να ολοκληρώσω ένα έργο μέσα σε ένα πρόγραμμα με όλα τα υπόλοιπα έργα του Μοντεβέρντι. Υπήρχε δηλαδή αυτό το ότι εγώ είμαι ο σύγχρονος συνθέτης που αντιμετωπίζει το Μοντεβέρντι παλιά. Βρισκόμαστε έτσι σε ένα διάλογο, σε μία αντιμετώπιση, ας πούμε. Σκεφτόμουν πώς ακριβώς θα μπορούσα να προσεγγίσω αυτό το θέμα εκείνου του βραδιού, της κύρης της βραδιάς. Και σκέφτηκα ότι θα πρέπει, όπως ο Μοντεβέρντι ουσιαστικά ήθελε να είχε εμπνευστεί από την τραγωδία, αλλά ουσιαστικά δημιούργησε την όπερα, σκέφτηκα πώς θα γινόταν αν εγώ πήγαινα πάλι πίσω και από εκείνον πήγαινα πίσω στην τραγωδία. Και έτσι ήταν ένα κομμάτι για χοροδία και μπαρόξυνολο που χρησιμοποίησα το κείμενο του Τουρκουά του Τάσον, το ίδιο ακριβώς κείμενο που χρησιμοποίησε ο Μοντεβέρντι στο Tancredi e Clorinda, αλλά δημιουργήσα από τη χοροδία ένα χορό τραγωδίας.
Και οι ήρωες βγαίναν μέσα από αυτό και ξαναμπαίναν μέσα σε αυτό. Δηλαδή, έγινε τελείως διαφορετική η προσέγγιση της δραματοποίησης του έργου. Πες μας τον τίτλο. Εκουέρα Εμόρτε. Και έτσι φτάσαμε πάρα πολύ όμαλα στην τραγωδία. Έχεις γράψει μουσική για αρχαίες τραγωδίες, γιατί είναι στην Επίδαυρο. Έχεις γράψει πάνω στη Μίδια, πάνω στον Ειδίποδα. Πες μας για όποια εσύ ξεχωρίζεις. Πρώτα. Ναι. Πες μας για την Μίδια, την αυτοβιογραφία σου, όπως λες. Και έχεις και κόρη. Ναι, την αυτό. Τη βαφτιστήρα μου. Ναι, αν πάμε πάλι να μιλήσουμε για τα έργα που έχω γράψει όπως ο Νάρκησος, τα οποία ουσιαστικά είναι τρία αυτά τα έργα. Λοιπόν, είναι η Μίδια, το πρώτο, ο Νάρκησος το δεύτερο και το τελευταίο, ο Οδυσσέας. Οδυσσεύς. Αυτά τα έργα έχουν κάτι κοινό. Είναι γραμμένα για σύνολα δωματίου. Είναι επίτηδες γραμμένα για σύνολα δωματίου. Είναι κείμενα χωρίς λόγο. Ναι. Και τα τρία είναι όλα οργανικά. Ναι, είναι οργανικά. Δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές, δεν υπάρχει κείμενο, δεν υπάρχει τραγουδιστής, όπως είπα, δεν υπάρχει κάτι περιττό σαν ερέθισμα, εκτός από τη μουσική. Το έκανα αυτό γιατί πιστεύω ότι η μουσική μιλάει από μόνη της. Όπως επίσης πιστεύω ότι η δραματουργία την οποία δημιουργούν η μουσική την ώρα που παίζουν κάποια μέρη τα οποία ακριβώς έχω γράψει με πολύ συγκεκριμένη, ίσως και μουσικά σκηνοθετικά μουσικά, δηλαδή σκηνοθετείς μέσα από το ότι χρησιμοποιείς κάποια όργανα, σολάρουν κάποια στιγμή, σβήνουν, παίρνουν κάποιους ρόλους. Εκφράζουν κάτι από αυτό το αρχέτυπο, το οποίο θέλω να δείξω. Το οποίο δεν θέλω να το δείξω σε στυλ, είναι στη σκηνή, να μπορείς να δεις τη Μίδια, να μπορείς να δεις τον Άρξο που πεθαίνει και κλαίμε, να μπορείς να δεις τον Οδυσσέα που χάνεται και θαλασσοπνίγεται. Όχι. Ζεις μία κατάσταση. Γιατί πιστεύω ότι αυτά τα αρχέτυπα εκφράζουν μία κατάσταση. Και πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η προσέγγιση, ώστε οι ελληνικοί μύθοι να ζήσουν με άλλο τρόπο σε μας, να μπουν με άλλο τρόπο μέσα στη ζωή μας. Η Μίδια, είπα ότι είναι μια αυτοπροσωπογραφία μου. Πώς το εννοείς? Έχει να κάνει με την ανάκτηση της δύναμης για μένα. Ότι όλος αυτός ο μύθος, όλη αυτή η ιστορία, έχει να κάνει με μια επιθυμία να τελειώσει ο χρόνος, να ξαναδούμε το χρόνο ξανά και να ανακτηθεί μια χαμένη δύναμη. Έχει να κάνει με μια αναγέννηση, ας πούμε. Έχει κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Όπως επίσης και κάτι πολύ ρομαντικό, γιατί η Μίδια ήταν μάγισσα. Δηλαδή είναι αυτό το νούμερο ένα. Εγώ δεν είμαι μάγισσα, εννοείται ότι έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Αλλά έχει να κάνει πιο πολύ με μια νυχτερινή μουσική κατάσταση, όπου βρισκόμαστε σε ένα σκοτάδι κάποια μέρη της νύχτας στοιχιώνουν, βγαίνουν προς τα έξω. Υπάρχει και μία προσέγγιση χρονικά, δηλαδή σε άλλες διαστάσεις. Δηλαδή, η Μίδια μπορεί να σου έρθει στη μούρη, ας πούμε, κάποια στιγμή και μετά να τραβηχτεί πάλι πίσω ή μπορεί να είναι από πίσω σου. Γι' αυτό δεν χρειάζεσαι εφέ, ούτε 100.000 ηχεία. Αυτό μπορείς να το κάνεις μουσικά. Και το έχεις καταφέρει. Αρκετά έως, νομίζω, κάποτε απολύτως. Δηλαδή, η μουσική σου σχηματίζει εικόνες, σε ταξιδεύει. Και δεν είναι μόνο η δική μου αίσθηση, είναι πολλών ανθρώπων. Κάτι είπες για τον χρόνο. Και πέρα από τα, αν και έλεγα ότι να μιλήσουμε για τις τραγωδίες, για τις τροάδες που έκανες μουσική στην Επίδαυρο, παίχτηκε στην Επίδαυρο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 2009, θυμάμαι. Ναι. Αν και δεν χρησιμοποιήθηκε. Δεν χρησιμοποιήθηκε η μουσική σου, παρά ελάχιστα. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το έργο, διότι... Όχι, πες μες τα όργανα, γιατί το είχαμε συζητήσει. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Καλά, άστα. Πάντως θυμάμαι τη συγκλονιστική απήχηση που είχε, το ελάχιστο της τρέλας που ήταν με τον Χάρη τον Λαμπράκη να παίζει νέοι και τα κρουστά. Σε ευχαριστώ που το αναφέρεις. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω, διότι μουσικά δεν με έχει ικανοποιήσει ο τρόπος που χρησιμοποιείται. Ναι, μα ήταν και ελάχιστο μέρος. Δεν έχει νόημα. Και έχει μην... αλλά παρόλα αυτά όμως, όλες αυτές οι εμπειρίες, ακόμα και αυτές που δεν μας έχουν ικανοποιήσει, είναι πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, πώς λειτουργούν με μία άλλη πειθαρχία.
Δηλαδή, ακόμα και πράγματα τα οποία μπορεί να μας έχουν εκφράσει. Να πούμε, ναι, δεν μου άρεσε ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε η μουσική μου. Είναι πραγματικά, δεν μου άρεσε. Από την άλλη όμως, εγώ έμαθα από αυτό. Και μαθαίνουμε από τα πάντα. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάντα δηλαδή αυτό που θέλουμε. Μπορεί να μάθουμε πιο πολλά από αυτό που δεν θέλουμε. Γιατί είναι μήπως η υπακοή μέσα που σου είπε ποιος. Πρέπει να μας πεις κάτι γι' αυτό. Ναι, ο πατέρας Ανανίας, ο οποίος είναι ο πνευματικός μου πατέρας, ο οποίος κάποια στιγμή με παρηγόρησε, γιατί σε μια άλλη περίπτωση, σε τελείως διαφορετική φάση, δεν έχει να κάνει με αυτό, του είπα ότι ναι, σε αυτή τη συνεργασία που είχα, δεν φτάνει που έκανα ό,τι ήθελα, μου φέρθηκαν και άσχημα. Και θυμάμαι ότι μου είπε, εσύ έκανες υπακοή και αυτό σου έκανε καλό. Και είναι έτσι. Απολύτως. Αφού σου το είπα. Ναι, το ξέρω, εγώ το ξέρω. Αλλά... Όχι, το είπα και πριν λίγο, σε σχέση με τις τράδες. Το ξέρω. Και, το... Ναι. Και όλες οι προσεγγίσεις των αρχαίων κειμένων, πάμε στα κείμενα, έχεις μελοποιήσει, ελληνική ποιήση, πολλών και μεγάλων ποιητών, έχεις μελοποιήσει Πάμπλο Νερούδα, τα σονέτα, σε ισπανική γλώσσα, χρησιμοποιείς διάφορες γλώσσες, δηλαδή παλιά Ολλανδικά, Φλαμανδικά. Ναι. Έχεις κάνει σε παλιά, από παλιά χειρόγραφα. Πες μας μερικά γι' αυτά. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Πολλά ακόμα. Εμένα με ενδιαφέρει η αυθεντικότητα των κειμένων. Δηλαδή, δεν μπορώ να υπάρχει ένα πρωτότυπο και εγώ να κάθομαι να χρησιμοποιώ μεταφράσεις, παρόλο που στο Vita Nova με τον Dante, ένα άλλο έργο που έχω γράψει, ένα μονόδραμα, τη νέα ζωή, τη νέα ζωή, το έκανα αυτό. Δηλαδή, βρήκα μια μετάφραση και χρησιμοποίησα πρόζα στη μετάφραση και τα σονέτα έχουν τραγουδηθεί. Στη γλώσσα του Ντάντε. Στη γλώσσα του Ντάντε, ναι. Θέλω να πω ότι εκεί έγινε αυτή η επιλογή, αλλά δομικά τη στήριξα. Όταν θέλω να γράψω αυτά τα έργα πάνω στα δύο έργα του Νερούδα, το «El Viento», «Ο Άνεμος» και το «La Noche». «Η νύχτα». Ναι, ναι. Αυτά τα έργα δεν θα υπήρχε περίπτωση να τα... να μελοποιήσω εγώ τα κείμενα αυτά, χωρίς να είναι το αυθεντικό του Νερούδα. Και ορισμένα κείμενα που δεν μπορώ να βρω το αυθεντικό τους, δεν τα χρησιμοποιώ. Όπως? Μπορεί να ήθελα να γράψω κάτι σε αραβικό κείμενο, αλλά θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Ναι. Επίσης... Δηλαδή, η γλώσσα... Ναι, θέλω να πω ότι για μένα σημαντική. Η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Έχω χρησιμοποιήσει φυσικά και σε μετάφραση, μην ξεχνάμε. Τώρα μη λέμε κιόλας ότι δεν το έχω κάνει και καθόλου. Ποιο? Το Huntington. Το κυνηγετικό όπλο Στα είναι γιαπωνέζικο, το βρήκα σε αγγλική μετάφραση και το χρησιμοποίησα. Και ήτανε υπάρχουνε και... το άκουσα, ήταν εξαιρετικό. Ναι, ναι, αλλά είναι και πρόζα, δεν είναι ποίηση. Η ποίηση είναι δύσκολη. Ναι. Στην ποίηση χρησιμοποιείς το αυθεντικό. Ναι, ναι. Έχεις ναι. μελοποιήσει Έλληνες ποιητές. Πες μας. Ναι. Ξεκίνησες με Καβάφη. Καβάφη. Ναι. Έχω μελοποιήσει Πολυδούρη. Έχω μελοποιήσει Σαραντάρη. Κάποια από αυτά βρίσκονται Σολωμό, στο CD. Σολωμό, το ξέχασες, το Έντερ, το όνειρο του Σολωμού. Βεβαίως, αλλά αυτό δεν είναι στο CD με την Άννα Βενετζάνου. Γι' αυτό. Ήθελα να πω ότι αυτά, τα ας πούμε ερωτικά ποίηματα, για το CD «Το πρόσωπο της αγάπης», μια πολύ καλή συνεργασία με την Άννα Βενετζάνου και τον Βασίλη Τσαμπρόπουλο. Ναι. Μετά συνέχισα, έχω γράψει και κάποια άλλα αργότερα καβαφικά. Περίπου 12 ακόμα. Ναι, αλλά δεν είναι όλα ακόμα. Για μία φωνή και πιάνο. Έχουν διαμορφωθεί διαφορετικά. Τέλος πάντων, θα δω πώς θα τα ρυθμίσω. Είναι μία ανοιχτή ακόμα πόρτα τα τραγούδια μου και κυρίως τα ερωτικά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι θα γράψω κι άλλα. Ναι. Η ελληνική ποιήση εξακολουθεί να σε εμπνέει. Ναι. Έχεις μελοποιήσει Σολωμό. Ναι. Και μάλιστα είναι διπλά μελοποιημένο. Είναι το όνειρο που ακούμε στο μεγάλο ερωτικό του Χατζηδάκη και έχεις κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, είναι ένα κομμάτι που και εμένα με συγκινεί. Είναι για σύνολο δωματίου, όμως αρκετά όργανα. Δεν είναι δηλαδή κουιντέτο, είναι μεγαλύτερη, πιο πολύ μουσική. Και χοροδία. Και χοροδία, ναι. Και είναι και μεγάλη διάρκεια. Ναι, ναι, τελικά ήταν και αυτό. Μεγάλο. Σε είχε συγκινήσει πάρα πολύ αυτό. Το θυμάμαι, ψάχναμε το κείμενο και μου είπες αυτό. Εξάλλου... Γιατί σε συγκίνησε τόσο? Έχουμε πάλι να κάνουμε με τα ερωτικά, τους κρυφούς, τους ανεκπλήρωτους έρωτες. Για να ξαναγυρίσουμε πάλι στον Καποδίστρια, ούτως ή άλλως. Εκεί θα ξαναγυρίσουμε. Ναι. Και Βαγενά έχεις μελοποιήσει από τις Βάρβαρες Οδές, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ναι. Για... Ναι.
βαρύτονο. Ναι, βαρύτονο και μπάσο κλαρινέτο. Μπάσο κλαρινέτο. Ναι. Ναι. Και αυτό μπορεί να μην έχει τελειώσει, σαν κύκλος. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ευτυχώς είναι ανοιχτά. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, αυτή η προοπτική του ότι θέλεις να εμπλουτίσεις κάποια από τα έργα που έχεις γράψει, να πας παρακάτω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Η ελληνική σου πλευρά, καταφέρω. Η ελληνική σου πλευρά και η ελληνική ποιήση. Ναι, ναι, ναι. Τώρα για να πάμε και στην. Θα ξαναγυρίσουμε στην αρχαία τραγωδία. Γιατί έκανες τον Ειδίποδα, στο πρωτότυπο. Ναι. Το όνειρο του Ειδίποδα με σενάριο του Έτζαρτ, τον Μικ, του άντρα σου. Ναι. Λοιπόν, ο Ειδίποδας γεννήθηκε, γι' αυτό σου είπα, ότι πάντα βγαίνει κάτι καλό. Οτιδήποτε κάνουμε. Εμένα μπορεί να μην μου άρεσε η συνεργασία, όπως είπαμε, για τις Τροάδες, αλλά όταν παίχτηκε στους Δελφούς και ήμασταν στο λεωφορείο με τον άντρα μου, καθοδόν, μου λέει, σε ένα τέτοιο δρομάκι πρέπει να γίνει αυτή η δολοφονία. Δεν το ήξερα. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι και τίποτα. Ουσιαστικά έχουμε γεμίσει όλο τον κόσμο με τον Ειδίποδα και το φόνο και το φόνο του πατέρα και πατροκτονίες και αυτά. Σε αυτό το δρομάκι, μου λέει, έγινε αυτή η δολοφονία και δεν ήξερε ο Κακομοίρης ποιον σκότωνε. Έγινε ένας καυγάς και δεν πήγε καλά. Έτσι. Σε πρώτη φάση. Και του λέω, ναι, έτσι είναι και θα γράψουμε ένα έργο γι' αυτό. Και από τότε αρχίσαμε να ονειρευόμαστε ότι ο δικός μας ο Ειδίποδας δεν θα είναι βαρύ εκδούπος, δεν θα είναι σκοτεινός. Θα είναι βασισμένος στο φως του Ειδίποδα επί Κολωνό. Η έμπνευση από εδώ πάλι είναι, πες μας τη ρίζα. Εντάξει, όταν έχεις ένα πατέρα ανανία στη ζωή σου, πάντα θα σκέφτεσαι το φως. Και τον Ειδίποδα επί Κολωνό που αγαπούσε τόσο. Ναι, αλλά και το φως. Γιατί είναι η πρώτη ανάληψη, όπως έλεγε, μα είναι η πρώτη ανάληψη. Ναι. Παρόλο που ο άντρας μου, όπως ξέρεις, δεν πιστεύει. Πιστεύει πολύ περισσότερο, το ξέρω πολύ καλά και το. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, δεν το διατυμπανίζει. Όχι, δεν ξέρω τι κάνει. Μπορεί να έχει αγαπήσει πάρα πολύ τον πατέρα Ανανία, το ξέρω και ήδη την προσωπική μου εμπειρία. Ναι, έτσι είναι όντως. Έτσι είναι όντως. Και δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Άμα μου μιλάς για τον πατέρα Ανανία, εγώ δεν θα μπορέσω να συνεχίσω παρακάτω, γιατί με τον πατέρα Ανανία τελειώνουν και αρχίζουν όλα. Όπως του έχεις αφιερώσει, το πρώτο, Λίχνος, ναι. Το Λίχνο, το τριλογή αυτή. Ναι. Για να, τι σου είχε πει για τη βυζαντινή μουσική που δεν σπούδασες, ήμουν παρούσα. Που εξέφραζες την, πώς να πω, την ατυχία να μην έχεις σπουδάσει συστηματικά βυζαντινή μουσική. Ναι. Τι σου είπε? Θα γράψει βυζαντινή μουσική, μου είπε. Και ας μην έχεις σπουδάσει. Ναι. Έγραψες. Και έγραψα. Αλλά... Ναι. Θέλω να ανακρίνω για τον Ειδίποδα, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι κρίμα να μην πω ότι τελικά αυτό το έργο έγινε. Παρουσιάστηκε στο Holland Festival και κατά πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο χρησιμοποίησα μπαρόκ ορχήστρα. Για την εταιρεία, Μπαχ. Mm. Για σύνολο βιόλα ντα γκάμπα, για κορνέτο, για τραβέρσο, για δύο θεόρβες. Επίσης, το πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό είναι ότι κάναμε μία προσέγγιση, ή θα έπρεπε να πω ότι εγώ την έκανα αυτή την προσέγγιση. Ήθελα να παρουσιάσω τους τρεις πρωταγωνιστές. Είχαμε μόνο τρεις πρωταγωνιστές, δηλαδή τον Ειδίποδα, το χορό, τον κορυφαίο και την. Ιωκάστη. Όχι. Την Αντιγόνη. Την Αντιγόνη, ναι. Ναι. Αλλά ουσιαστικά αυτοί οι τρεις μεταμορφωνόντουσαν και γινόντουσαν και ο χορός τον τραγουδούσαν μαζί. Δηλαδή δεν υπήρχε η έννοια του ρόλου της προσωποποίησης ότι μόνο βλέπαμε τον ήρωα και δεν ήταν δηλαδή οπερατική αυτή η αντιμετώπιση και η δραματοποίηση όπως το σκέφτηκα το έργο. Αυτό έγινε και τώρα μπορούμε να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω ή να πούμε για τις σχέσεις σου με την όπερα και το εφέ των... Πώς να πω, δεν σου πάει πολύ η όπερα και κάτι για τις μεγάλες ορχήστρες. Πες μας τα όργανα που χρησιμοποιείς και τον τρόπο που βλέπεις εσύ τη μουσική. Ξανά θα επανέλθω, γιατί νομίζω και αυτό είναι το χαρακτηριστικό σου. Όπως είπα πριν, δεν πιστεύω στην αναπαραγωγή στυλ. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι σύνθεση. Για μένα δεν είναι. Που σημαίνει ότι πάντα εγώ θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να ερμηνεύσω διαφορετικά με το δικό μου αισθητήριο και δεν το κάνω τεχνητά, το αισθάνομαι. Θέλω να το κάνω έτσι. Το ψάχνω να το βρω διαφορετικά. Είναι ο χαρακτήρας μου. Έτσι είμαι εγώ. Ναι. Δεν λέω ότι έτσι πρέπει να το κάνει ο καθένας. Έτσι είμαι εγώ. Που σημαίνει ότι όταν έχω να γράψω μια όπερα, θα το ψάξω ως το κόκαλο, ως εκεί που δεν πάει.
τον τρόπο που θα δραματοποιήσω, θα χρησιμοποιήσω τους τραγουδιστές, πώς θα το στήσω, τι θα κάνω. Όταν έκανα, ας πούμε, την όπερα το Μαρίκε, σε ένα έργο, ας πούμε, από την Ολλανδική Αναγέννηση, κάπως έτσι, είναι το πρώτο τους έργο το οποίο τυπώθηκε. Είναι ένα έργο που το μαθαίνουν στο σχολείο. Είναι όπως ο δικός μας Ερωτόκριτος. Είναι μεσαιωνικά Ολλανδικά. Και είναι μια ιστορία φαουστιανή, πάρα πολύ περίεργη. Την έψαξα ως εκεί που δεν παίρνει για να καταλάβω πώς θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τις προσωπικότητες μέσα από αυτό το έργο. Η Μαρίκε, η οποία είναι ένα κορίτσι που τελικά η θεία της τη διώχνει όταν πάει να κάνει ψώνια, ζει με το θείο της γιατί έχει πεθάνει ο πατέρας της. Είναι λίγο περίεργη η ρόλη όλη αυτή, είναι ένα πολύ περίεργο παραμύθι. Και όταν τη διώχνει η θεία της, απελπίζεται και λέει και ο ίδιος ο διάβολος να έρθει, εγώ θα πάω μαζί του και έγινε αυτό. Δηλαδή είναι ένας θηλυκός Φάουστ. Ναι, είναι ένας θηλυκός Φάουστ και πολύ ενδιαφέρον είναι ότι είναι πολύ φεμινιστική αυτή η όπερα, διότι η Μαρίκε ήθελε να μάθει. Δεν πήγε ούτε για λεφτά, ούτε για τίποτα άλλο. Ήθελε να της δώσει τη γνώση. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Πρέπει να το δεις αυτό το έργο για να μπορέσεις να το κάνεις, είπα στον εαυτό μου, δεν πρέπει να το δεις θρησκευτικά. Mm. Είναι κοινωνικό έργο και κοινωνικής κριτικής. Και το χειρίστηκα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Επίσης, η Μαρίκε δεν τραγούδησε ούτε μία νότα. Είναι ερμηνεύτρια από ηθοποιό. Γιατί? Δεν είναι σοπράνο η Μαρίκε. Δεν πρόκειται εγώ να βγάλω μία Μαρίκε να πεθαίνει και να βγάζει κορώνες. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτού του είδους η έκφραση. Η Μαρίκε συγκινεί γιατί μιλάει. Μιλάει σε έναν κόσμο όλων των άλλων που τραγουδάνε. Είναι ξένη. Είναι μόνη της. Είναι η μοναδική που θα πλησιάσει το κοινό με ομιλία. Γιατί και το τραγουδί μπορεί να μας φέρνει πιο κοντά φυσικά μέσω της μελωδίας, αλλά παραμένει ξένο. Δημιουργεί και μία απόσταση. Η Μαρίκε δεν την είχε αυτή την απόσταση. Η Μαρίκε ήταν πολύ κοντά στο κοινό. Ενώ όλοι οι άλλοι που την περιτριγύρισαν σε όλους τους άλλους ρόλους ήταν σε απόσταση. Και κυρίως σε απόσταση από αυτήν. Πώς καταλήγει το έργο? Το έργο καταλήγει αρκετά οπερατικά, διότι η Μαρίκε στο τέλος μετανιώνει, την τρέχουν σε διάφορους καρδινάλιους και αυτά, και στο τέλος καταλήγει στον Πάπα, ο οποίος την τιμωρεί και την βάζει με αλυσίδες και είναι ολόκληρη ιστορία και τη δένουνε και είναι σε ένα μοναστήρι και βλέπει ένα όραμα. Και σώζεται, και κάποια είναι κάτι σαν τη Μαργαρίτα του Φάουστ. Σώζεται, αλλά πεθαίνοντας φυσικά. Πεθαίνοντας. Ναι. Ναι. Τα όργανα που χρησιμοποιείς, Καλλιόπη, ποια είναι συνήθως? Σε αυτό το έργο προσπάθησα και στην επιλογή των οργάνων να δημιουργήσω πάλι ένα άλλο είδους δράμα. Είχαμε ένα δυτικό σύνολο, το Άσκο Σέμπερκ, αλλά... Από ποια όργανα, πες μας τα όργανα περίπου. Το δυτικό σύνολο είναι ένα κλασικό, είναι έγχορδα και ένα πνευστό από το καθένα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν είχα και κρουστό ή όχι, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ήθελα να έχω μεσαιωνικά όργανα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο ήχο, ο οποίος να δίνει μια άλλη πραγματικότητα, ένα άλλο ηχητικό βάθος στο δράμα αυτό της Μαρίκε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει νόημα για μένα να χρησιμοποιήσω μόνο τα δυτικά όργανα σε ένα τέτοιο έργο. Και είχαμε οργανέτο, είχαμε φυσικά φλογέρες με ράμφος, είχαμε βιέλε, είχαμε και ένα όργανο το οποίο το λέμε στα Ολλανδικά dry lyre και λέγεται στα αγγλικά hardy-gardy. Πώς το λέμε στα ελληνικά? Δεν ξέρω. Και δεν μπορώ να σου βοηθήσω στα Ολλανδικά, το ναι, σημαίνω. Hardy-gardy, ψάξτε το. Είναι ένα φοβερό όργανο. Είναι, ας πούμε, σαν μία... Γκάιντα. Σαν ένα βιολο... Ναι, μοιάζει λίγο. Yeah. Δηλαδή, είναι με χορδές, αλλά οι χορδές ουσιαστικά αγγίζονται από ένα τροχό, ο οποίος γυρίζει, δηλαδή ο οργανοπαίκτης γυρίζει τον τροχό και έχει κάποια πλήκτρα και με αυτά τα πλήκτρα ελέγχει τις χορδές. Είναι πολύ περίπλοκο όργανο και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ήταν μια καταπληκτική σολίστα που έπαιξε. Ήταν γενικά πολύ καλή η μουσική μου. Ο Case Booker είχε αυτό το σύγκλο από την Ιταλία, ιδρύσει και τους έφερε στην Ολλανδία. Για τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα και τους Έλληνες συνεργάτες σου, για πες μας μερικά πράγματα. Βέβαια. Γιατί σε αρκετές συνεργασίες, πες μας ποιοι παίξανε και στα παραδοσιακά και στα άλλα.
Ναι, είχαμε αφήσει ένα νήμα κάπου για την πιζαντινή μουσική, την οποία θα έγραφα. Λοιπόν, την έγραψα τελικά, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι ότι τη σπούδασα, είναι ότι την έγραψα. Πώς την έγραψες, με μικροτόνους? Δεν ξέρω τι έκανα. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα ακούσματα, όπως είπαμε, με αφετηρία πάντα το ότι δεν μιμούμαστε στυλ, κάνουμε μία προσέγγιση, εγώ κάνω μία προσέγγιση και πάω πάντα πάρα πολύ βαθιά. Δηλαδή θέλω να ξέρω ακριβώς γιατί αγγίζω αυτό το αντικείμενο. Όταν έκανα τα πάθη κατά Λουκάν, ναι, ήξερα γιατί ήθελα να τα κάνω. Ήξερα χρόνια ότι ονειρευόμουν να γράψω ένα έργο το οποίο θα φέρει μαζί τον ελληνικό μουσικό μου κόσμο και ήχο με τον δυτικό. Το ονειρευόμουν, ήθελα να το ακούσω, το άκουγα μέσα μου, αλλά δεν είχα βρει το κείμενο. Ψαχνόμουν λάθος. Και ο άντρας μου κάποια στιγμή γυρνάει και μου λέει, για σένα, το δικό σου το λιμπρέτο έχει γραφτεί εδώ και 2.000 χρόνια. Γιατί τότε ήμασταν το 2000. Το έργο γράφτηκε το 2008, παρουσιάστηκε και ναι, ευτύχησα να είμαι εκεί. Ναι, ναι. Οπότε το έργο αυτό είναι ουσιαστικά για μένα μια τομή στη δουλειά μου, διότι βγήκα προς τα έξω με αυτό ακριβώς που ήθελα να κάνω, χωρίς κανένα συμβιβασμό. Το έργο είναι και μεγάλης διάρκειας. Στο CD είναι κατά τουλάχιστον 40 λεπτά λιγότερο. Το CD έχει τρία μέρη, αλλά ουσιαστικά, γι' αυτό μπερδευόμαστε, το τρίτο στο CD είναι το τέταρτο. Το τέταρτο, ναι. Ναι. Πες μας γι' αυτό, λοιπόν, το οποίο είναι ορόσημο στο. Για μένα είναι ορόσημο, και γιατί στη μουσική σου και στη... Βγήκα η ίδια, ποια είμαι εγώ με αυτό, ναι, το έργο. Μου επιτρέπεις να πω κάτι προημιακά? Ναι. Επειδή ευτύχησα να είμαι στην πρεμιέρα, θυμάμαι τα 8,5 λεπτά συν όρθιοι να χειροκροτούν οι πάντες, που μπήκαν μέσα μάλιστα και οι χωρίς εισιτήριο. Όταν ήμασταν κάτω σε μία συνέντευξη που έδινες, πάλι μιλούσες για τον πατέρα Ανανία και έκλαιγες. Και όλη η Ολλανδία ήθελε να γνωρίσει τον πατέρα Ανανία. Ήρθαν κάποια Ελληνόπουλα που σπουδάζανε εκεί και μου λένε πώς θα μπούμε, γιατί δεν έχουμε εισιτήριο. Λέω, δεν ξέρω, κάτι θα γίνει. Και κάποιοι άλλοι πλησιάσαν άλλους και λέγανε πώς την συνυφάδα σου, την Έστερ, τι της ήρθε τώρα της Καλλιόπης και ασχολείται με τη βίβλο, ενώ την ξέρουμε για πιο μοντέρνα. Το ιδίωμά της είναι μοντέρνο, είναι, ξέρω εγώ, είναι η πρωτοπορία. Και μετά είναι αυτοί που ήρθαν με τον πιο μεγάλο ενθουσιασμό. Έτσι. Αφήνω βέβαια πόσα τα δωράκια που ερχόταν, θυμάμαι κάτι σαν την καλύβα την Παρπάθωμά, σε μένα μου θύμισε, κάποιον μαύρο κύριο, έτσι, γονάτισε σχεδόν και σου έδωσε μία σακούλα μεγάλη με σοκολατάκια. Όσο δε για τα λουλούδια, στο σπίτι τα μάζευε περίπου 3 ώρες. Προσπαθούσα εγώ να τακτοποιήσω τα λουλούδια. Αυτά εσύ δεν τα έχεις πάρει καθόλου είδηση. Η Δε Βασίλισσα στην εξάλλου το έργο δεν είναι. Μετά που είχε διαβάσει όλες τις συνεντεύξεις, ήταν η προηγούμενη, η Βεατρική. Ναι, ναι, ναι. Στην έναρξη. Όλοι οι Καλλιόποι τους είχε ξεπετάξει, να το πω στα ελληνικά. Ναι. Στο ένα λεπτό όλους τους συντελεστές του Holland Festival και σε ένα σε είχε και είχα βαρεθεί γιατί δεν είχα τι άλλο να κάνω. Ήμουνα με ένα ποτήρι σαμπάνια και σε κοίταγα πότε θα τελειώσει. Δεν τέλειωνε. Σε κράτησε 20 λεπτά. Και είχε διαβάσει όλες σου τις συνεντεύξεις, είχε ακούσει όλες σου τις. Γιατί είχες δώσει συνεντεύξεις από το πιο απλό, ας πούμε, πρόγραμμα τηλεοράσεως, μέχρι, ας πούμε, το τρίτο πρόγραμμα, το αντίστοιχο, λέω, στα δικά μας, τα πιο της κουλτούρας. Και η Βασίλισσα είχε διαβάσει τα πάντα. Πολύ εντυπωσιακό. Και σου μιλούσε για τις παιδικές χοροδίες. Και βαρέθηκα να περιμένω, στο ξαναλέω. Έπληξα την κοιτούσα και πολύ απλή γυναίκα, βέβαια, έτσι. Σε κράτα για 20 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Και όταν έφυγε, σε χαιρέτησε. Ναι, ναι, έτσι είναι Lady. Πραγματικά. Ναι, 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 ναι. Ήταν, ναι. Και δεν ευτύχησε βέβαια να έρθει στην πρεμιέρα, αλλά όσοι ήμασταν εκεί ήταν... πες μας, Πιέτος, τι πέτυχες με τη σύνθεση, ναι, με τους Έλληνες συντελεστές και το σύνολο το ευρωπαϊκό των... Ναι. Όταν μου λέει ο Έτζαρτ ότι πρέπει να... Ότι ο Έτζαρτ είναι ο άντρας. Ο Έτζαρτ Μίκ είναι συγγραφέας. Ο Έτζαρτ Μίκ, ο συγγραφέας, ο σύζυγός μου, αγαπημένος μου. Και αγαπημένος του πατέρα Ανανία, μην το ξεχνάμε. Ναι, και αγαπημένος του πατέρα Ανανία. Και δεν θα το ξεχάσουμε. Όχι. Μου έλεγε λοιπόν, έχει γραφτεί για σένα το λιμπρέτο σου. Τι μου λέει αυτός? Αυτός δεν καταλαβαίνει. Στην Ελλάδα δεν τα πιάνουμε αυτά τα κείμενα. Ο κανόνας είναι οι λειτουργίες, όλα. Δεν γράφουμε εμείς πάθη. Αυτό είναι άλλο. Εγώ δεν μπορώ να το γράψω αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή, μετά από ένα χρόνο, μπήκε στο μυαλό μου κάτι και είπα, μα εσύ δεν ήθελες να γράψεις το έργο που να έχει και Βυζαντινούς, να έχει και τα λαϊκά όργανα, να έχει και τα δυτικά. Γιατί δεν το βλέπεις ότι είναι αυτό το έργο που θες να γράψεις? Και ότι έχει βρεθεί και το κείμενο και που σημαίνει ότι τώρα μπορείς να το γράψεις.
Έτσι λοιπόν, μετά από ένα χρόνο διαφόρων σκέψεων, όπως είδες, και αμφιβολιών, αποφάσισα να το κάνω. Στο Holland Festival δέχτηκαν, ο Pierre Audi δέχτηκε. Ο σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης και ο διευθυντής του φεστιβάλ. Οπότε, μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί λες τώρα, πώς θα τολμήσω εγώ να πιάσω το Ευαγγέλιο του κατά Λουκάν, τι θα κάνω. Φυσικά, ξέροντας τον πατέρα Ανανία, είχαμε και τους ύμνους του Ρωμανού. Οπότε άρχισα να διαβάζω όλους τους ύμνους, άρχισα να διαβάζω όλο το Ευαγγέλιο, εννοείται το κατά Λουκάν, και σιγά σιγά να δημιουργείται μία ιδέα για το πώς εγώ θα ήθελα να προσεγγίσω αυτό το τεράστιο κεφάλαιο, αυτό το τεράστιο θέμα, αυτό το... δεν ξέρω πώς να το πω δηλαδή. Φυσικά, αμέσως ήθελα να κάνω αυτό που είπα, ότι θα είχα, απ' τη μία, το δυτικό άκουσμα και απ' την άλλη, το δικό μας. Αποφάσισα να ανατρέψω τους όρους. Το ρόλο του Χριστού τον έδωσα στον ψηλό τενόρο Μαρσέλ Μπέικμαν, που είναι και ο αγαπημένος μου τραγουδιστής. Και το ρόλο του Ευαγγελιστή τον έδωσα φυσικά στον Ιωάννη Αρβανίτη, στο Βυζαντινό. Ενώ συνήθως στην δυτική... Στη δυτική κουλτούρα, παράδοση, ο Χριστός είναι πάντα ο βαρύτονος. Λοιπόν, αναστρέψαμε αυτό. Επίσης, είχαμε 3 μαντριγαλιστές και 3 ψάλτες από τη χοροδία του Ιωάννη Αρβανίτη. Αυτό σαν χοροδία είχε ένα τελείως διαφορετικό άκουσμα από ό,τι είχε οποιαδήποτε άλλη χοροδία μπορείς να ακούσεις, διότι κουρδίζουν διαφορετικά, τραγουδάνε διαφορετικά τα διαστήματα, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ερμηνείας και είναι ένας πλούτος φοβερός. Όλοι μου λέγανε πώς θα κουρδίσουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αν πάρουμε και τους σολίστες τώρα, είχαμε νέοι, κανονάκι, και πολίτικοι. Στο νέοι το Χάρη Λαμπράκι. Ναι, στο νέοι το Χάρη Λαμπράκι. Έπαιξε καταπληκτικά ο Χάρης. Ήρθε μελετημένος άριστα. Όπως όλοι οι Έλληνες. Ναι, 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 ναι. Και ήρθες και μία μυρολογίτρα, ας πούμε, κάπως... Παλαιστίνια τραγουδίστρια. Παλαιστίνια τραγουδίστρια, για να έχει ένα άλλο ηχόχρωμα. Κάτι που δεν... είναι χωρίς κείμενο. Αυτή ναι. Δεν έχει κείμενο αυτός ο ρόλος καθόλου. Είναι απλώς ένα μυρολόι. Εκεί ήθελες να κάνεις το θρήνο της Παναγίας αρχικά. Και τελικά έκανες, τι σου είπε ο πατέρας Ανανίας, το θρήνο το δικό σου. Ναι. Είναι φωνητικά, θα λέγαμε, έτσι. Ναι, ναι. Ιρανίν, τραγουδίστρια. Ναι. Παλαιστίνια. Ναι, είναι μόνο φωνητικά. Ναι. Αυτό το έργο είχε δυσκολίες να ολοκληρωθεί, διότι, όπως είπαμε, όπου και να το πιάσεις δεν μπορείς. Δηλαδή, δεν μπορούσα να το πιάσω, όπως είπαμε πάλι, κατά δυτικό τρόπο τα πάθη. Δεν είχε νόημα για μένα. Κατά πρώτον, τα πάθη τα δυτικά τελειώνουν, αν θυμάμαι καλά, στη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Παρασκευή. Στη Σταύρωση, εν περιπτώσει. Δεν υπάρχει Ανάσταση, πώς να το πω. Δεν υπάρχει Ανάσταση. Ναι. Εγώ, όταν έγραψα τα πάθη, ήθελα να εστιάσω στην Ανάσταση. Θέλω όλα να πάνε κατά εκεί. Επίσης, δεν ήθελα να παρουσιάσω ένα πρόσωπο Χριστού που βασανίζεται, που σταυρώνεται. Δεν ήθελα να εστιάσω τα βασανιστήρια καθόλου. Δεν ήθελα να εστιάσω σε αυτό που εστιάζουμε στη δυτική ουσιαστικά παράδοση πιο πολύ, ούτε στο εναρχικό, ούτε σε τίποτα από όλα αυτά. Ήθελα να εστιάσω και πάλι στο φως. Και στο θαύμα. Και στο θαύμα. Γιατί και... τότε μου εξήγησες τι είναι το θαύμα. Ναι, πώς το και ήθελα η ανατροφή του χρόνου. Νομίζω ότι αυτό για μένα είναι το θαύμα. Αυτό κατάλαβα όταν έγραφα αυτό το έργο. Επίσης, εστίασα πάρα πολύ στο ότι αυτά τα πάθη δεν θα ήταν επομένως μία ιστορία, θα ήταν ένα πορτρέτο. Και τελικά είναι η απόδοση, ας πούμε, της εικόνας του Παντοκράτορος από το Σινά. Αυτή την εικόνα μου την έδωσε ο πατέρας Ανανίας δώρο, την είχα μπροστά μου και ξαφνικά όταν το είδα είπα τα δύο αυτά. Τα δύο αυτά που θέλεις εσύ να φέρεις, το διπολικό όσο αφορά το ύφος αυτού του έργου, είναι στο βλέμμα του Παντοκράτορος. Επίσης, το ότι ήθελα να τον παρουσιάσω μεγαλοπρεπή εξ αρχής. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις που δημιουργήσαν και τα 4 μέρη, που από το ένα βλέμμα, που είναι η Άρια, το βλέμμα του κριτή, πάμε στο βλέμμα του
πώς θα πούμε, εκείνο που μας αγαπάει πιο πολύ από όλους. Τον ερωτικό Χριστό. Το ερωτικό βλέμμα. Το βλέμμα της αγάπης. Το οποίο είναι σταπάθη στο τέλος, στο τελευταίο μέρος. Με συγκινεί πολύ όταν μιλάω για αυτό το έργο. Μα ποιον δεν συγκινεί. Υπάρχει και το βίντεο, βέβαια, αυτά μπορούν να τα δουν. Πολλά βίντεο στο... Υπάρχει στο Spotify, μπορεί να το ακούσει το έργο κανείς. Και το έργο. Είναι δύσκολο. Ναι. Υπάρχει και στο YouTube, μπορείς να το βρει κανείς. Στο YouTube κάνουν πάρα πολλά άγνωστοι άνθρωποι σε σένα και έχουν βάλει τα πάθη του Παζολίνη, από τα οποία πάλι... Ένα απόσπασμα. Που είναι με τους, κυρίως με τους Έλληνες, με τον Γιάννη, με την Αρβανίτη. Τα παιδιά, τον Βασίλη Μπαρεμπούτη. Ναι. Αν θυμάμαι, μία λεπτομέρεια μου επιτρέπεις. Εδώ. Εγώ, τι θέλεις. Όταν ο Μαρσέλ, ο Χριστός, ο τενόρος, ο δικός σου, που ήταν στην πρόβα μόνο είχε μείνει ο πιανίστας και είναι οι Έλληνες, ο Μαρσέλ, ο Χριστός και η δική μας, που είχε εκστασιαστεί να τους ακούει και θυμάσαι τι είπε. Ότι όταν εμείς τραγουδάμε, τραγουδάει ο καθένας έξω και η κορώνα, αυτό είναι. Θα φτάσεις επάνω, θα σκίσεις τον ουρανό, εσύ είσαι και όχι άλλος. Ότι εμείς θα δείξουμε ποιοι είμαστε εμείς, εγώ, η δική μου φωνή, εγώ. Εσείς έχετε μία, αυτό, είδατε την καμπύλη, είδατε την ταπείνωση, είχε μείνει εκστατικός το πώς δεν ήταν οι ελληνικές φωνές και το θυμάμαι πόσο εντυπωσιασμένος ήταν. Γιατί ήμουν και σε μία από τις, πόσες πολλές από τις πρώτες που είχα έρθει πιο νωρίς. Ναι. Ήταν ένα έργο που άφησε εποχή και έχει αφήσει. Είναι ένα έργο που δεν, νομίζω, είναι magnum opus. Για μένα είναι. Για μένα όχι είναι. Για σένα, είναι για όλους. Ορόσημο. Για μένα. Και έκανε ήμου στο Ρωμανού με του οποίου ξεκίνησε. Ναι. Αρχίζει ο Αρβανίτης και δίνει την επανάσταση, το πάθο είναι ελληνικό. Και μάλιστα εντυπωσιάστηκα ότι σου είπα, βγάλε όλα τα όργανα και το άκουσε. Και όχι μόνο είσαι και ο μαέστρο. Που μου είπε να μην αφήσω τη βιόλα. Όχι, λέω, βγάλε τα όλα. Όχι, και μα έδωσες δεν είχε. Έδωσες μία. Μα αρέσει, όχι, ότι ακούς Καλλιόπη. Εγώ δεν είμαι μουσικός, εντάξει, κάτι λίγα. Δεν το έχεις καταλάβει τι είχε γίνει. Ότι είχε βάλει ο μαέστρος έξτρα όργανα γιατί ήθελε να μην φαλτσάρουν οι ψάλτες. Ναι, έτσι νόμιζε. Δεν είναι δικιά μου η ενορχήστρωση αυτή. Έλα. Και μετά. Και μετά φυσικά έπρεπε να βγουν. Και βγήκαν όλα. Γιατί όποιος δεν με ακούει. Βγήκαν όλα. Με το μετανιώνει όταν τελικά πέσατε τα έργα μου, λένε α, έπρεπε να την έχουμε ακούσει. Και όταν βγήκαν όλα, το πάθος το έδωσε στους Έλληνες. Ναι. Το θυμάσαι. Είχε βάλει τα όργανα από κάτω, γιατί σου λέει, αυτοί φαλτσάρουνε, νόμιζε. Ενώ έχουν άλλο κούρδισμα τελείως. Πώς θα γίνει να μην φαλτσάρουνε. Και τελικά είχε βάλει συνέχεια από κάτω αυτά τα όργανα και φυσικά δεν γινότανε. Οπότε... Βγήκαν όλα. Βγήκαν όλα. Ήτανε μεγάλη, αυτό ήταν κατόρθωμα του, ότι έγινε ένα θαύμα. Πάλι το λέω, διότι υπήρχαν τεράστια προβλήματα νοοτροπίας, κουρδίσματος. Δηλαδή, αυτό που ακούς ότι ο άλλος είναι φάλτσος, ενώ ο άλλος είναι ο σωστότατος. Εσύ ακούς το δικό σου το σωστό και ο άλλος ακούει το δικό του σωστό. Και αυτό με ενδιέφερε να τα φέρω μαζί. Γιατί πιστεύω ότι η μουσική δεν έχει να κάνει με πρέπει και δεν πρέπει. Έχει να κάνει με αυτό που φανταζόμαστε. Είναι ένα όραμα αυτό το πράγμα. Εγώ όταν σκέφτηκα ότι αυτά όλα θα ακούγονται πάρα πολύ ωραία μαζί, δεν είναι ότι σκέφτηκα ότι πρέπει να κουρδίσουμε τους Βυζαντινούς. Όπως τραγουδάνε οι Είχες δυτικοί. Είχες και κανονάκι επίσης. Είχα και κανονάκι, ναι. Δεν σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Είπα, θα είναι υπέροχο το ότι δεν θα κουρδίσουμε. Και πας, ας πούμε, να προσπαθήσεις να τα ισιώσεις. Συνήθως έχω αυτό και λέω, μην πας να κόψεις το κυπάκι και να το κάνεις με σχήματα. Άσε άγρια τη φύση, άσε τη φύση ελεύθερη. Και την Ανάσταση την έδωσες ως μυστική Ανάσταση στους δυτικούς, που δεν την έχουν. Έτσι δεν τέλειωνε. Και πώς γίνεται, πες μας για τη μυστική Ανάσταση. Με αλληλούια και με... Αλληλούια μόνο και με τον Νέι, του Χάρη Λαμπρέκη, ναι, που ήταν εκπληκτικός. Ναι, ήταν εκπληκτικός ο Χάρης. Ναι. Και όλοι παίξαν πάρα πολύ καλά. Και όλοι τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Τους οποίους μετά το Γιάννη Αρβανίτη πάλι τον χρησιμοποιεί στο επόμενο ορατόριο, στο Μαρία. Είχαν περισσέψει κάποια κείμενα και ύμνη. Του Ρωμανού. Για την Παναγία μας, τα οποία δεν είχα μπορέσει να τα ενσωματώσω και είχα πει ότι η Παναγία μου πρέπει να το γράψω ένα άλλο έργο. Αυτό έγινε τελείως διαφορετικά. Συνήθως πάω εγώ και λέω θέλω να γράψω έργο, ενδιαφέρεστε. Αυτό έγινε από την ανάποδη. Με πήραν τηλέφωνο. Ναι. Ναι. Και είπα εντάξει, αφού θέλεις θα στο γράψω. Και εκεί το έγραψα το έργο, το Μαρία, τεράστιο έργο. Είναι τεράστιο που έχει σολίστα το Γιάννη Αρβανίτη και άλλον ο Μιχάλη Κουλιά. Ο Μιχάλης Κουλιάς, ναι. Τι όργανα και τα αυτό κείμενα, τα κείμενα κυρίως τα κείμενα. Κείμενα τα οποία είναι η εικόνα, του Ρωμανού. Λοιπόν, αυτό το, επειδή τα πάθη κατά Λουκά βασίζεται στην εικόνα που είπα, τον Παντοκράτορα, αυτό βασίζεται
στην εικόνα του Άγιο Όρος, στην παραμυθία. Που είναι στη Βατοπεδίου, έτσι. Και εδώ υπάρχει αντίφαση. Δηλαδή, και εδώ λέω, όχι, δεν έχουμε μία ωραία Παναγία και ένα κάτι, ας πούμε, διακοσμητικό στοιχείο. Δεν είναι αυτό. Διάλεξα αυτή την εικόνα, γιατί είναι πολύ δυναμική αυτή η χειρονομία. Δεν είναι ότι φυλάει το χεράκι του το συγκρατεί, να μην το συγκρατεί για να μην μας διαλύσει. Είναι τόσο δυναμικό αυτό που βλέπω, που ουσιαστικά, ναι, έτσι έγραψα όλο το έργο. Τώρα αυτό το έργο είναι με τους ύμνους του Ρωμανού. Στο πρωτότυπο. Μάλλον, στο πρωτότυπο πάντα. Πάντα. Και. Αν δεν υπήρχε η μετάφραση του πατέρα Νί, εγώ δεν θα μπορούσα να είχα πλησιάσει αυτούς τους ύμνους. Ενώ ξέρεις πολύ καλά αρχαία. Ναι, αλλά. Άλλο να έχεις μια μετάφραση και τη μετάφραση, και άλλο να μην το έχεις. Επίσης, και σε αυτό υπάρχει αυτή η διαδικότητα, όπως και τα πάθη κατά Λουκάν. Έχουμε δύο βέβαια ψάλτες και έχουμε ένα τρίο με ψηλές φωνές από ένα γκρουπ, το Τζετζουάλντο Κόνσορτ, το οποίο έχει αρκετά αγγελικές φωνές. Έχουμε κόντρα τενόρο, έχουμε σοπράνο και η πιο χαμηλή φωνή είναι γυναικεία. Ναι. Ναι, είναι ουσιαστικά ψηλές φωνές. Να πεις βέβαια, το σκέφτηκε σαν αγγελικό, σαν κάτι ευαίσθητο, ένας άλλος ήχος ήταν στο μυαλό μου γι' αυτό. Και ένα σύνολο πνευστών μόνο, γιατί ήταν το σύνολο, το Ολλανδικό σύνολο πνευστών. Και χρησιμοποίησες και ένα κείμενο επίσης του Κωστή Παλαμά. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και τα άλλα όργανα, γιατί εγώ είμαι μουσικός. Ενώ είσαι φιλόλογος, σκέφτεσαι τον Παλαμά, αλλά εγώ σκέφτομαι τα άλλα όργανα. Πες μας για τον Παλαμά πρώτα και μετά έλα στα όργανα. Να μην το ξεχάσουμε όμως, να το πούμε. Όχι, όχι. Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο μέρος με συγκίνησε πάρα πολύ η μυστική παράκληση του Παλαμά, την οποία χρησιμοποίησες. Ναι, γιατί δεν ήθελα να το αφήσω να κρέμεται σε έναν αφηρημένο αέρα ή να είναι μόνο αυτά τα κείμενα, τα βυζαντινά. Ήθελα να το φέρω πάλι πολύ κοντά μας. Γιατί όταν σκεφτόμαστε την Παναγία, προσευχόμαστε. Αυτόματα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εμείς στην Ελλάδα, όταν σκεφτόμαστε την Παναγία, λέμε αμέσως Παναγία μου και βρισκόμαστε σε κατάσταση προσοχής. Προσευχής, συγγνώμη. Και προσοχής. Και τα όργανα, να μην ξεχάσουμε, είναι πάλι ένα διαδικό. Υπάρχει και. Σαντούρι. Το σαντούρι. Ιρανικό σαντουράκι. Ναι. Το οποίο παίζει ο Ψώνης. Α, ο Δημήτρης Ψώνης, που είναι στο σύνολο του Γιώργη Σαβάλ. Ναι. Μα και με τον οποίο έχεις συνεργαστεί επίσης. Με τον οποίο συνεργάστηκα. Ναι. Μετά είχαμε Βιόλα Νταγκάμπα και Θεόρβη πάλι, να μην ξεχνάμε. Τρία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτές οι τρεις ολίστες όπως παίζουν, δημιουργούν πολύ όμορφες εικόνες όταν βλέπεις μια τέτοια συναυλία. Ναι. Ναι. Είναι με τους Έλληνες καλλιτέχνες που έχει συνεργαστεί ούτως ή άλλως. Πες μας για τα δύο Ρέκβιεμ. Ναι. Το ελληνικό και το άλλο που είναι πάλι μια σύνθεση του δυτικού Ρέκβιεμ και μάλιστα με λατινικά και ελληνικά. Ναι, ναι, γιατί αμέσως φυσικά μετά από το Μαρία πάμε στο Λίκνον, διότι είναι μια προσευχή για την Παναγία όλο αυτό το έργο. Το είναι Λίκνον, ένα Ρέκβιεμ. Το οποίο λοιπόν, έγραψες πρόσφατα. Ναι, ναι, μου ζητήσαμε στην Ολλανδία να γράψω ένα Ρέκβιεμ με μια δικιά μου ερμηνεία του τι είναι Ρέκβιεμ για μένα. Μέσα από ποια είμαι εγώ, όπως είμαι εγώ. Ναι. Ποια είμαι εγώ. Θα μου επιτρέψεις τώρα μία. Όταν τη μεθεπόμενη μέρα, όταν παίχτηκαν τα πάθη, στο Holland Festival το 2008, τον Ιούνιο, οι εφημερίδες γράψανε ότι η Ελληνίδα συνθέτρια, παρότι ζει τόσα χρόνια στην Ολλανδία, δεν ξέχασε τις ορθόδοξες ρίζες της. Με το έργο που ακούσαμε χτες, έδωσε τη χαμένη πνευματικότητα της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι πρέπει για τα πάθη. Το χαρακτήρισε. Αυτά ήταν η κριτική επίσης. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για όλη την υποστήριξη που μου έχεις κάνει. Και εγώ ότι για σένα σε πάρα πολλά άλλα σημεία. Είμαστε αδελφές και όχι μόνο. Και πνευματικές αδελφές, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη σχέση όλων μας. Ναι. Με υπάρχει ένας άξονας ζωής. Ένας άξονας ζωής, ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα να μην μιλήσουμε για τα δύο Ρέκβιεμ. Ουσιαστικά το ένα είναι συμπληρωματικό με το άλλο. Πάλι έχουμε μια διαδικότητα που συμπληρώνει η μία την άλλη. Φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι που με απασχολεί εμένα πάρα πολύ. Το Λίκνον είναι μια προσευχή για την Παναγία μας. Χρησιμοποίησα αυτή τη φορά ύμνους του Αγάπιου του μοναχού του από την Κρήτη. Ναι, ο οποίος είναι. Του 17ου αιώνα. Ναι, γιατί είναι σύγχρονο στο Μοντεβέρντι. Ο οποίος. Ήταν μια φοβερή προσωπικότητα, ήταν ένας λίγο αναρχικός τύπος, εγώ πιστεύω, ένας καλόγιος που δεν ανήκε σε κάποιο μοναστήρι, ο οποίος τελικά είχε πάθος να μαζεύει όλες τις προσευχές
εκείνη τη σκοτεινή περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Και άλλα βιβλία, γεωπονική κτλ. Έχει γράψει, έκανε φοβερές θυσίες που είχε στη Βενετία να τα τυπώσει και ήταν και μεγάλος ηλικία και την τρίτη φορά που πήγε να τυπώσει βιβλία του εκεί, πέθανε και εκεί. Αυτός έκανε μια φοβερή συλλογή προσευχών για την Παναγία, που με συγκλώνησε. Με συγκλώνησε, δεν μπορούσα δηλαδή να φανταστώ ότι αυτό γράφτηκε τότε. Όλο το Λίκνον έχει να κάνει με τη σύνθεση ουσιαστικά αυτών των κειμένων. Η προσέγγιση είναι μια προσευχή εσχάτου τέλους. Δηλαδή, προσεύχομαι την ώρα που πεθαίνω. Ουσιαστικά, εγώ πεθαίνω. Αυτό είναι το ρέκβιν. Ήταν πολύ άμεση έκφραση πορείας προς το θάνατο, άμεσης. Δηλαδή, την ώρα που πεθαίνω, θέλω να είναι εκεί η Παναγία και να με βοηθήσει. Και είναι, θα έλεγα, ένα ψυχεδελικότατο έργο. Έχει να κάνει πολύ με Pink Floyd. Είναι γραμμένο για μπαρόκο όργανα, αλλά είναι πολύ, είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, είναι τελείως spacey. Δεν υπάρχουν καμπύλες προς τα πάνω, είναι όλο ένα κύμα. Γιατί σκεφτόμουν την ελληνική θάλασσα και ότι η ελληνική θάλασσα μπορούσε να είναι ο δρόμος προς το θάνατο. Ο δρόμος για μια άλλη ζωή. Δεν είναι θάνατος. Είναι μια αρχή. Είναι ένα μετέχμιο, αλλά και η αγωνία μέσα από αυτών των προσευχών είναι πάρα πολύ άμεση, αλλά δεν είναι horror, δεν είναι τρομακτική. Βέβαια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πολύ καλά. Είναι γλυκιά αγωνία. Είναι αγωνία γιατί ξέρεις ότι θα έρθει η Παναγία να σε βοηθήσει. Αυτό το Λίκνον, εντάξει, Λίκνον, γιατί ο τίτλος... είναι μια ώρα έργο. Ναι, Λίκνον από το... είναι Λίκνον από την κούνια του. Ναι. Γιατί δηλαδή συμβολίζει την καινούρια ζωή, συμβολίζει την αναγέννηση, συμβολίζει την Παναγία μας μωρό στα χέρια του Χριστού. Στην εικόνα της κινήσεως. Ναι, το 15 Αύγουστο τη βλέπουμε πολύ έντονα. Τη ζούμε αυτή την εικόνα. Το μικρό Πάσχα. Του καλοκαιριού. Ναι. Το δεύτερο Requiem που και είναι το δεύτερο... με τα λατινικά και τα ελληνικά κείμενα. Ναι, είναι ουσιαστικά το ότι ήθελα να φέρω και τις δύο παραδόσεις σε ένα έργο. Χρησιμοποίησα και κείμενο από την λατινική λειτουργία. Δηλαδή και το Requiem, πες μας Requiem Aeternam, έτσι ξεκινάς με το... Ναι, Requiem Aeternam, αλλά έχω βάλει και ύμνους του Δαμασκηνού, τη δικιά μας την νεκρόσιμη ακολουθία. Από την νεκρόσιμη. Ναι, 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 ναι. Και το λέω με Memento Nostri. Δηλαδή, θυμίσου μας. Ναι. Μη μας ξεχνάς. Μνήστη την ημών. Ναι. Έχεις γράψει πολλά έργα για τη θάλασσα. Ναι. Ένα από αυτά είναι το Σάλτο τη Σάφο, καλά θυμάμαι. Το Άλμα της Απφούς, που είναι από το ακροτήρι Λευκάτας, της Λευκάδας. Και παίχτηκε στο Κονσέρτ Κεμπάου. Η μουσική σου παίζεται από την Αμερική στην Ιαπωνία, βέβαια. Μην κοιτάνε τι γίνεται εδώ. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Και θα παίζονταν εδώ. Ναι, και θα παίζονταν εδώ. Θα είχαμε τη χαρά να το ακούσουμε στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Ναι. Αλλά με την πανδημία, δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να έρθουμε. Το έργο αυτό είναι πάλι μια αυτοπροσωπογραφία. Έχω κάτι με τη Σαπφό, ταυτίζομαι, κάτι έχω, κάπως βλέπω τον εαυτό μου εξ αποστάσεως και αντικρίζω τη Σαπφό. Μου πεις, βέβαια, ψώνιο είσαι. Όχι. Υπάρχουν αυτές οι καλλιτεχνικές, ας πούμε, αντιπαραθέσεις, δηλαδή ότι εγώ τη θαυμάζω και ότι επειδή υπάρχει κάτι πολύ άγνωστο για εκείνη, με προσελκύει πάρα πολύ αυτό το άγνωστο. Και η άγνωστη πλευρά είναι και μάλιστα το πήδημα στη θάλασσα με το κροτήρι Λευκάτας για έναν, μια αρχαία παράδοση, για έναν ναυτικό που την εγκατέλειψε, τον Φάωνα. Είχες μια εμπειρία όταν έφευγες πρώτη φορά στην Ολλανδία με καράβι μέσω Ιταλίας. Θες να μας την πεις? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν αποφάσισα να φύγω από την Ελλάδα και να πάω να σπουδάσω σύνθεση στην Ολλανδία, το είχα πάρει πριν με πάρουν στο δύο απόφαση αυτό. Δηλαδή, είναι κάποιες μυστικές αποφάσεις που παίρνουμε μέσα μας. Αυτή ήταν μια ξεκάθαρα μυστική, μα ξεκάθαρη απόφαση να φύγω από την Ελλάδα για να μπορέσω να συνεχίσω αυτό το κάλεσμα που νιώθω. Να μπορέσω να βγάλω προς τα έξω όλη αυτή τη μουσική, τέλος πάντων. Που δεν θα στερέψει ποτέ, όπως είπαμε, όλοι οι συνθέτες την ώρα που πεθαίνουν λένε «Α, τι θα κάνω με όλη αυτή τη μουσική που έχω στο κεφάλι μου». Εντάξει. Λοιπόν, αυτή η μουσική μας έφερε στην Ολλανδία, την Ελλάδα. Και πήγαμε το καράβι από την Πάτρα στο Πρίντιζι. Και σε αυτές τις ώρες που βρίσκεσαι σε μια εγρήγορση, σε μια διαφορετική κατάσταση ψυχική, γιατί τα βήματα που κάνεις ξέρεις ότι δεν είναι απλώς ένα ταξιδάκι, είναι για σένα μια αλλαγή ζωής. Δηλαδή ότι εσύ θα την αλλάξει τελείως τη ζωή σου. Αυτό το ταξίδι θα
είναι και κάτι που σου λέει εσένα ότι φεύγεις. Δηλαδή γίνεται μεταφορικό πλέον, είναι μια αλληγορία το ότι είσαι σε αυτό το καράβι. Ζεις την ίδια την αλληγορία της δικιάς σου της ζωής. Και πέρασε από μια σκοτεινή... Ήταν βράδυ το ταξίδι αυτό και... περάσαμε, μάλλον σκέφτηκα, μπροστά από τη Λευκάδα. Και πρέπει να είδα εγώ ένα φως, που ήταν ένας φάρος, και σκέφτηκα ότι αυτό θα πρέπει να είναι το ακροτήρι που έπεσε η Σαφό. Και όταν το σκέφτηκα αυτό, σκέφτηκα όλη μου τη ζωή, όλα αυτά που μπορεί να άφηνα πίσω, όλα αυτά που μπορεί να μην ήξερα τι θα είναι όταν θα φύγω, όταν θα πάω να μείνω στην Ολλανδία, θα συναντούσα τον Λούι Αντρίσεν, πώς θα ήταν όλα αυτά. Ήταν μια, ναι, μια στιγμή εγρήγορσης. Αυτό το σκέφτηκα εκ των υστέρων πάλι όταν έγραφα το έργο «Σάλτο τη Σάφο», γιατί ήθελα κάτι να πω για εκείνη τη στιγμή. Και το «Σάλτο τη Σάφο» ουσιαστικά είναι μια ανατροπή του χρόνου, μια προσπάθεια, επειδή πιστεύω ότι με τη μουσική μπορείς να ανατρέψεις τον χρόνο. Είναι μια μαγεία, είναι κάτι που μπορείς να φέρεις πράγματα από το παρελθόν στο παρόν και μετά στο μέλλον, γιατί αυτό έχει να κάνει με τη μνήμη του ακροατή. Άρα παίζεις με τον χρόνο. Παίζεις φυσικά. Αλλά μπορείς να το κάνεις. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η μουσική είναι αέρας, όπως είπαμε. Έλεγες για το «Σάλτο τη Σάφο». Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια προσπάθεια αναστροφής του χρόνου. Κοιτά τον εαυτό μου από το παρελθόν στο μέλλον, όπως τα έργα επιστημονικής φαντασίας. Στο έργο αυτό είχα τη δυσκολία ότι είναι κονσέρτο διπλό για φλάουτο με ράμφος και φλάουτο του Πανός. Και ορχήστρα μεγάλη. Mm. Θα πεζόταν πριν από το έργο «La Mer» του Debussy. Και υποτίθεται ότι θα ήταν ένα πρελούδιο για αυτό το έργο. Αυτό το έργο δεν βγήκε σαν πρελούδιο του Debussy. Ήταν πάρα πολύ έντονο για να είναι πρελούδιο. Τελικά έβγαλα πολύ ένταση σε αυτό το έργο. Επίσης, το θέμα του διπλού κονσέρτου με τόσο ψηλής συχνότητας, δηλαδή ψηλά όργανα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν θέλεις να έχεις ένα ζεστό ήχο ορχήστρας. Διότι ή θα πρέπει συνέχεια να γράφεις τις ψηλές νότες αυτών των δύο οργάνων για να ακούγονται, που σημαίνει ότι θα έχεις ένα μονότονο άκουσμα σε όλο το έργο, ή θα πρέπει να βρεις μία λύση. Η λύση για μένα ήταν αυτά τα κύματα του χρόνου. Μία παλήρια χρόνου, η οποία πλημμύριζε και όταν έφτανε στην καμπή της, βγαίνανε σαν μία αποκάλυψη αυτά τα όργανα στις χαμηλές τους νότες και μπορούσαν να ακουστούν και ακουγόντουσαν όλες τους οι νότες. Αυτή η παλήρια είναι και μία φόρμα όλου του έργου, το οποίο καταλήγει σε μία γκατέντζα, η οποία έρχεται στο τέλος, κλείνει μόνο με μία γκατέντζα, η οποία είναι και εξελετά. Έχει να κάνει με μία αποκάλυψη. Το πείδημα της Σαφούς, το άλμα της Σαφούς, το ότι ο χρόνος γυρνάει από την ανάποδη και βγαίνει κάτι από την αρχαία Ελλάδα, πάνω στα κύματα. Αυτό είναι ουσιαστικά το έργο αυτό. Και μετά έρχεται ο Οδυσσέας, πάλι στα κύματα. Όλοι εμπνευσμένοι από την Οδύσσεια που διάβασε στο κείμενο επανειλημμένα. Ναι, όντως. Αλλά δεν έχεις καθόλου λόγια. Ναι, αυτό είναι το έργο πάλι. Μέσα, αυτό έχει ανατρέψει τις... θα σε ψάχνουν πολλοί οι μουσικολόγοι του μέλλοντος. Θα είναι διδακτορικά πολλά. Έχεις τυνάξει όλες τις αρμονίες τις γνωστές στον αέρα. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει εκεί. Θα ψάχνονται για πολύ στο μέλλον. Ναι, έδωσα 2 ώρες διάλεξη στις Βρυξέλλες, στο 2 εκεί, στους μαθητές, στους φοιτητές της σύνθεσης, για αυτό το έργο. 2 ώρες. Διδάσκεις επίσης στη Χάγη. Ναι. Σύνθεση εκεί που πήγες να σπουδάσεις. Ναι, ναι. Ο Οδυσσέας λοιπόν, επειδή δεν θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο να πούμε όλα αυτά που πρέπει να πούμε για τον Οδυσσέα, είναι μια συζήτηση 4 ώρες. Ναι, τουλάχιστον. Αφού ήταν μια διάλεξη μονόλογος 2 ώρες, φαντάζομαι άμα είναι διάλογος θα γίνει 4. Το λιγότερο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι πάλι ένα από αυτά τα έργα μουσικής δωματίου. Είναι αυτό που λέω η αναβάθμιση της μουσικής δωματίου. Ότι η μουσική δωματίου μπορεί να είναι σκηνική μουσική. Δηλαδή να παρουσιάζει έργα που παλιά παρουσιάζονταν μόνο με τραγουδιστές, ορχήστρες και μεγάλες σκηνές. Στην όπερα, ας πούμε. Ναι, ή σε μπαλέτο. Mm. Μπορείς να νιώσεις αυτό κι άλλο πολύ περισσότερο σαν κοινό και να πάρεις πολύ πιο βαθύ μήνυμα όσο αφορά τον αρχέτυπο με τον οποίο ο συνθέτης ασχολείται, εγώ δηλαδή που ασχολήθηκα με τον αρχέτυπο Οδυσσέα. Του Οδυσσέα, τώρα μπόρεσα να δώσω
πάνω με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη δραματουργία, με μόνο 9 όργανα και με μία τεράστια προβολή μιας φωτογράφησης, μιας εικόνας της Avoy Scaphander Molen, φοβερής φωτογράφου, φίλης μου με την οποία συνεργαστήκαμε, η οποία ήταν μία... Βράχος, ένας βράχος, μια πέτρα. Είναι ένας βράχος, μια πέτρα, ναι. Και μάλιστα στην Κρήτη την έβγαλε. Mm. Είχε και αυτή το δικό της συναισθηματικό... ήταν συναισθηματικά φορτισμένη αυτή η φωτογραφία για εκείνη, όπως και για μένα ο Οδυσσέας. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι συγχρονισμένο. Είναι παράλληλο. Είναι δύο παράλληλα σύμπαντα τα οποία συμπίπτουν. Αυτό είναι ένα θαύμα. Δεν συμπίπτουν τα σύμπαντα πολύ συχνά. Εμείς έτσι όπως το παρουσιάσαμε, είναι σαν να έχουν έρθει δύο διαφορετικοί κόσμοι σε έναν. Και έγιναν ένας κόσμος, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχω δει το σχετικό βίντεο. Ο Οδυσσέας είναι, εντάξει, έχω αντιμετωπίσει πάρα πολύ το θέμα του χρόνου και το θέμα της ηχούς του χρόνου, μιας, ας πούμε, συμπαντικής ηχούς. Φαντάστηκα ότι είναι ένα μέταλλο, ένα συνεχές ήχος, ένα βαθύς ήχος, ο οποίος μας συνδέει από τα πάρα πολύ παλιά αρχαία χρόνια έως τώρα, μέσα στο σύμπαν, κάπως έτσι το είδα, λίγο ένας χίπι Οδυσσέας, ο οποίος δεν υπήρξε φυσικά, δεν μπορούσε να δει τον Οδυσσέα. Το μόνο άτομο το οποίο είχε έντονα ένα ρόλο ελέγχου, δηλαδή ήλεγχε τους υπόλοιπους, ήταν ο Κουστός, ο οποίος δημιουργούσε και τα ηχητικά τοπία, τα οποία soundscapes, ο οποίος έπαιζε στα θιβετιανά, στις πώς τα λέμε, τα μπολ, πώς θα το πεις τώρα, τα μεταλλικά μπολ. Που είναι σαν τα δικά μας αντίστοιχα, τα τάλαντο και τα μοναστηριακά, εννοείς. Είναι όμως, ηχούν πάρα πολύ, έχουν φοβερή ηχό, υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη, είναι τα θιβετιανά μπολ, που βγάζουν έναν συνεχές ήχο, με ένα συνεχή ήχο, με ένα τρόπο, είναι τέχνη, είναι φοβεροί αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτό. Έχουν την τέχνη της... Ολλανδοί, μουσική. Ο Χριστός μου. Α, ο Χριστός. Ναι, ο Χριστός μου. Έχει να κάνει με όλες αυτές τις καμπάνες, ο αέρας, ο οποίος παίρνει και ο Ποσειδώνας, οτιδήποτε. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει ένας έλεγχος του μουσικού υλικού, το οποίο παρουσιάζουμε τους άλλους μουσικούς, από τον Χριστό, ο οποίος παρεμβαίνει και δημιουργεί καταιγίδες ή χαλάει κάποιο περιβάλλον ή τα διασπά, το οποίο περιβάλλον αυτό βρίσκεται ξανά στο επόμενο μέρος, στην επόμενη στιγμή, χωρίς να υπάρχει η σύνδεση αφηγηματική. Έχει καταργηθεί η αφηγηματική σύνδεση, έχει καταργηθεί η σύνδεση χρονική όσον αφορά το τι περιμένεις να έρθει μετά. Ναι, δεν υπάρχει ευθύγραμμη αφήγηση. Καθόλου, τίποτα. Είναι όλο ένα... περιπέτειες στο Οδυσσέα που είναι πάνω, κάτω, ναι, είναι non-linear, έτσι το έχω εξηγήσει. Είναι μη γραμμική αφήγηση. Δεν είναι καν αφήγηση. Και κατά αυτόν τον τρόπο πλησίασα το ονειρικό. Και το ψυχεδελικό, όπως πάντων, όπως με ενδιαφέρει. Πώς το βγάζεις, Οδυσσέας. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο. Αέρα, να πούμε το thin air, τον λεπτό αέρα, που είναι τι, γιατί αυτό το έργο έκανε πάνω από 50 πρεμιέρες, ναι, που το έγραψες μέσα στην... Ναι, είναι από τα έργα που έγραψα σαν συνθέτης της πατρίδας της Ολλανδίας, το Composer Laureate, όπως λέμε. Μία αρκετά δύσκολη και αυτή, ας πούμε, παραγγελία που έδωσα στον εαυτό μου, γιατί μου ζήτησαν, εφόσον θέλεις να δείχνεις πάντα ότι συνεργάζεσαι με μουσικούς και θες να γράφεις έργα για κάτι που συμβαίνει και μας καίει εκείνη τη στιγμή επίκαιρο, θέλουμε να κάνεις αυτό το έργο που θα παιχτεί σε όλα τα φεστιβάλ που δεν πρόκειται να έχουν κλείσει τις πόρτες τους και θα το ηχογραφήσουν, θα φτιάξουν κάποιο φιλμ με ένα μουσικό που θέλουν εκείνοι, που σημαίνει ότι πρέπει να γράψεις ένα έργο που μπορεί να παιχτεί από όλα τα μουσικά όργανα. Και σε όλο τον κόσμο. Και σε όλο τον κόσμο. Και παίζεται. Αλλά για μένα δεν άρχισε από όλο τον κόσμο, άρχισε από όλα τα μουσικά όργανα. Μπορείς να φανταστείς ότι πρέπει να γράψεις ένα έργο που μπορεί να παιχτεί από κιθάρα μέχρι το κανονάκι. Ηλεκτρική. Λοιπόν, ηλεκτρική κιθάρα, κανονάκι, ορχήστρα, τούμπα, φλάουτο, τσέλο, δύο βιόλα τα γκάμπα, ηλεκτρονικά και βιολί. Τι άλλο να σας πω, μπορείτε καμπάνες, να... Αν πας στο πώς το λένε, Festivals for Compassion και κοιτάξεις το COVID Thin Air, θα δεις ότι είναι 52-53 εκτελέσεις. Είναι για βιβλίο Guinness, σου είπα πρόσφατα. Ναι. Δεν και η Ελλάδα έχει συμμετέχει σε αυτό. Ναι, πες στην ελληνική συμμετοχή, είναι δύο. Στη Σύφνο έγινε μια solo flauto, με πολύ ωραίο βίντεο. Πολύ ωραίο και βίντεο, με το έργο ensemble στο
Μέγαρο μου φαίνεται. Στο Μέγαρο για ορχήστρα με, ναι, για το έργο Νανσάν. Ναι, 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 ναι. Και φωνητικά η τραγουδίστρια. Η Φροδίτη Πατουλίδου, ναι, 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 ναι. Και αυτή. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή τρεις ελληνικές συμμετοχές. Βέβαια, βέβαια. Και πόσες, πάνω 55 ήδη και. Ναι, ναι, ναι. Και ο λεπτός αέρας τι είναι, Καλλιόπη, στο τέλος, σε τελική ανάλυση. Ουσιαστικά, επειδή είναι πάρα πολύ αφηρημένος τελικά, ναι, τίτλος, επειδή έχει να κάνει εξαφανίζομαι μέσα στο λεπτό αέρα, η αγγλική έκφραση, vanishing in thin air κτλ. Δηλαδή, έχει να κάνει με ένα φάντασμα, κάτι το οποίο φεύγει, κάτι άπιαστο, το οποίο πάντα με ενδιαφέρει, όπως ξέρεις. Επίσης, το θέμα της πανδημίας έχει να κάνει με το ότι χάσαμε τόσα πολλά πράγματα, χωρίς να καταλάβουμε, εξαφανίστηκαν τόσα πολλά πράγματα από τη ζωή μας. Η ίδια μας η ζωή σαν να εξαφανιζόταν, κλεισμένη μέσα, να μην μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον, να χάνουμε ανθρώπους, γιατί ουσιαστικά πολλούς τους χάσαμε κυριολεκτικά, χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς να το περιμένουμε. Επίσης, βέβαια, πάντα έτσι είναι, ναι, αλλά αυτό ήταν πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ έντονο σαν εμπειρία. Και ταυτόχρονα εκείνο το καλοκαίρι ήταν στην Ολλανδία λαμπερότατο. Ήταν ένα. Το καλοκαίρι του 20. Ναι, το καλοκαίρι του 20, το οποίο είναι ένα τραγικό καλοκαίρι. Το βλέπω σαν ένα καλοκαίρι. Δεν θα υπάρξει, ούτε είναι κάτι μοναδικό. Στη μοναξιά, τη λύπη, την ανησυχία, αλλά και μια τρελή ελπίδα, μια. Έβλεπε τον όμορφο αέρα, δεν υπήρχαν αεροπλάνα, δεν υπήρχε τίποτα και θυμόσαι να παιδικά σου χρόνια και μπορεί να έλεγε. Μα τι ωραία που είναι η ζωή και χωρίς τα αεροπλάνα. Αλλά αυτή η ομορφιά των περιπάτων αυτών των φοβερών που κάναμε στην Ολλανδία, πάνω σε διάφορα λιβάδια, ποτάμια, οτιδήποτε. Τα πήγαμε με τα πόδια όλα, γιατί δεν πήγαμε πουθενά άλλου. Μείναμε στην Ολλανδία. Είχε την εντύπωση ότι ήταν ένας καθαρός αέρας, ο οποίος όμως μπορούσε να σου προμηνύει κάτι πάρα πολύ κακό. Ήταν ένα διπλό συνέστημα που δεν το έχω ξανανιώσει τόσο έντονα. Και πάμε στον Καποδίστρια για να έρθουμε στον άλλο Οδυσσέα, την άλλη σου αγάπη, που το είδαμε το φθινόπωρο, 1η Οκτωβρίου του 2021. Ναι. Καποδίστριας, ναι. Τι είναι? Λοιπόν, όπως είπαμε, η Λυρική μου ζήτησε να κάνω ένα έργο για τα 200 χρόνια την ίδρυση του Ελληνικού κράτους και την Ελληνική Επανάσταση. Φυσικά θα είχε να κάνει με τον Καποδίστρια, για μένα δεν υπήρχε άλλου είδους επιλογή. Ήταν μια ανάγκη για μένα να το κάνω. Ο Καποδίστριας είναι ένα τεράστιο θέμα και φυσικά με τη βοήθειά σου διαλέξαμε τις ερωτικές επιστολές και αυτό το θέμα του ανεκπλήρωτου έρωτα μεταξύ του Καποδίστρια και της Ροξάνδρα Στούρτζα. Αυτό ήταν μια δύσκολη επιλογή, διότι αυτές οι επιστολές κατά πρώτον δεν είναι λογοτεχνικά κείμενα. Κατά δεύτερον, χρονολογικά τοποθετημένες δεν ήταν. Είναι πολύ λίγες, άλλωστε. Ναι, είναι λίγες, αλλά και νοηματικά, άμα το πάρεις, δηλαδή, δεν μπορούσες έτσι να. Το αφηγηματικό της ιστορίας είναι ότι συνέχεια υπήρχε ένας αποχαιρετισμός. Και εστίασα κι εγώ πάρα πολύ στο θέμα του αποχαιρετισμού, η σονάτα του αποχαιρετισμού του Μπετόβεν, πάρα πολύ σημαντικό. Πες τη σχέση με τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήταν σύγχρονος του Μπετόβεν. Μπορεί να έχουν διαφορά, δηλαδή, 6 χρόνια ένας από τον άλλον. Και μάλιστα πεθάνουν και την ίδια ηλικία. Η τραγικότητα του ενός και η τραγικότητα του άλλου. Και επίσης ζήτησε από τη Ροξάνδρα Στούρτζα να παιχτεί, να του παίξει τη σονάτα του αποχαιρετισμού. Και τη ζητούσε συνέχεια. Ναι. Και μάλιστα κάποια στιγμή της είπε: μην την ξαναπαίξει πια. Μπορεί και να συναντηθούμε. Μπορεί και να μην αποχαιρετιζόμαστε συνέχεια σε ένα γράμμα. Πώς το χειρίστηκε στο έργο? Δύσκολο ήταν να χειριστεί. Αποφάσισα ότι έπρεπε να έχει 3 μέρη, εφόσον έχουμε να κάνουμε με μια σονάτα η οποία θα είναι το κυρίως συνδετικό μέρος όλων των επιστολών και οτιδήποτε είπαν ένας στον άλλον είχε να κάνει. Πάντα με το ότι έπαιζε μουσική ο ένας τον άλλον. Έπαιζαν πιάνο και οι δύο. Έπαιζαν πιάνο και οι δύο. Ο Καποδίστριας μάλιστα είχε πάρα πολύ όμορφα μακριά δάχτυλα και αυτοσχεδίαζε. Πολύ λυπημένα κομμάτια. Το είπε η ίδια η Ροξάνδρα, η οποία λοιπόν του έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι του αποχαιρετισμού. Έχει 3 μέρη. Το πρώτο είναι κάτι σαν. Ότι οι δύο πρωταγωνιστές, ουσιαστικά και η Ροξάνδρα και ο Καποδίστριας, μας συστήνονται. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι τραγουδίστρια η Ροξάνδρα, διότι δεν μας αρέσουν εμάς οι κορώνες και τα τραγικά της όπερας, διότι αυτά έχουν γίνει. Είπαμε να κάνουμε και κάτι άλλο, οπότε αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το πιάνο σαν πρωταγωνιστή.
εφόσον το πιάνο ακουγόταν. Είχε να κάνει με το άκουσμα, δηλαδή, του πιάνου. Mm. Το τραγικό όλης της ιστορίας παίζεται εκεί και η μοναξιά παίζεται εκεί. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι αν έχω ένα υβρίδιο πιάνο κοντσέρτο στυλ και άριας μονόδραμα, μόνο με τον μπάσο, ήθελα και μπάσα φωνή για τον Καποδίστρια, τότε θα μπορούσα να κάνω μια αποδόμηση προς το τέλος, ώστε να καταλάβουμε όλοι να νιώσουμε το θάνατο και το τραγικό, να νιώσουμε την απώλεια. Έπρεπε να φτιάξω ένα κοντσέρτο για πιάνο, το οποίο θα κατέστρεφα, θα διέλυα. Γιατί κυριολεκτικά έπρεπε να το κάνω έτσι. Αλλιώς δεν είναι δηλαδή ότι θα ήθελα να δείξω ότι κάτι, ότι υπάρχει ένας αποχαιρετισμός, ότι υπάρχει μια τραγικότητα και να το δείξω αφηγηματικά. Όχι, έπρεπε να το κάνω εγώ. Να καταστρέψω αυτό που έφτιαξα. Να διαλύσω αυτό που έφτιαξα. Την πιο ομορφιά, ας πούμε, ενός κοντσέρτου, να μην την αφήσω να ολοκληρωθεί στο τέλος. Το οποίο έκανα. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση στη Λυρική. Καταφέραμε να φέρουμε και αυτό και χειρόγραφα της Ροξάνδρας Τούρζα από την Αγία Πετρούπολη. Από το Ινστιτούτο Πούσκιν. Το Ινστιτούτο Πούσκιν. Με βοήθεια του πρόξενου. Προξένου. Ναι, ναι, του προξένου εκεί. Και να τα δώσουμε στο πρόγραμμα. Και να το δώσουμε στο πρόγραμμα. Και το αφιέρωσες. Το αφιέρωσα φυσικά στον πατέρα Ανανία. Διότι ποιος άλλος μας μιλούσε συνέχεια τον Καποδίστρια. Ποιος τον αγαπούσε, ποιος τον είχε στο κρεβάτι του από πάνω. Και μάλιστα κατά σύμπτωση παίχτηκε η πρεμιέρα, πότε ήταν? 1η Οκτωβρίου, που είναι η γιορτή του Αγίου Ανανία. 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Είχαν έτσι τα πράγματα. Έτσι ήταν, ναι. Το Αγίου Ρουμανού και το Αγίου Ανανία. Δεν το είχα, δεν μου το είχες πει αυτό, δεν το είχα. Ναι. Ενώ θέλαμε να είναι στις 27 Σεπτεμβρίου. Για να είναι ακριβώς τη μέρα. Για να είναι ακριβώς τη μέρα της δολοφονίας. Ακόμα καλύτερα. Η Λυρική τα επέλεξε. Ναι, ναι. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Τώρα τι είναι το τελευταίο που κάνεις αυτές τις μέρες? Γράφω κομμάτια για τσέλο, μόλις τα τελείωσα, για το Τσέλο Biennale στο Άμστερνταμ. Τι είναι το Τσέλο Biennale? Λοιπόν, το Τσέλο Biennale είναι ένα φεστιβάλ τσέλου, αποκλειστικά με focus μόνο το τσέλο. Σε διάφορα σχήματα, από οκτέτο, από ένα, από άλλο, από σολίστες, jazz, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Εγώ πάνω σε αυτό έχω κάνει το υποχρεωτικό κομμάτι του διαγωνισμού τσέλου που γίνεται μέσα σε αυτό το φεστιβάλ, ένα solo, και ένα άλλο και μια άλλη σύνθεση για τσέλο και πιάνο, το οποίο πιστεύω ότι έχει κοντέψει να γίνει κονσέρτο για τσέλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου είπαν, γράψε μας ένα κομμάτι για τσέλο και πιάνο, και αυτό έχει βγει ένα 16 λεπτό αυτή τη στιγμή. Όπως πάντα. Πάντα. Ναι, ναι. Υπερβαίνεις τον χρόνο, υπερβαίνω γιατί τα πάντα. Και όλα τα άλλα. Δεν μ' αρέσει να με βάζουν μέσα σε όρια, η αλήθεια είναι. Ναι. Γιατί, όχι γιατί δεν θέλω να μπαίνω σε όρια. Δεν είναι αυτό ότι είμαι ανεξάρτητη και ελεύθερη. Αυτά όλα είναι και λίγο στηριούλες. Είναι ότι πιστεύω ότι αν δεν σκεφτώ αυτό το όριο το οποίο μπορεί να μου επιβληθεί, μπορεί να βρω ένα θησαυρό, κάτι που δεν θα το βρίσκα διαφορετικά. Είναι μία αναζήτηση, ουσιαστικά. Αυτό και όλη η μουσική σου αυτό δεν είναι. Ναι, τελικά είναι. Εύχομαι να συνεχίσεις. Σε ευχαριστώ. Να αναζητάς και να βρίσκεις. Σε ευχαριστώ. Όχι να ψάχνεις, να βρίσκεις όπως βρίσκεις. Σε ευχαριστώ. Και να τα αφήσεις ελεύθερα να βρίσκεις. Καλλιόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.